Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά από τις 10. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Είναι ο πρώτος μπαλαντέρ για αυτή την εβδομάδα. Ένας πολύ ενδιαφέρον μπαλαντέρ, ένα δίωρο γεμάτο. Τέλος μια εβδομάδα με ψωμάκι ρε φίλε. Με σχολιασμό των γεγονότων. Έτσι, με GNTM το οποίο ψωμάκι, πινελίκι, φασαρία, διαιτητές. Ωραία πράγματα ρε φίλε, να έχουμε ασχολούμαστε. Είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης. Να έχουμε να μαλώνουμε. Και είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, κάτι καλή νύχτα. Λοιπόν, και θα σας κάνουμε συντροφιά μέχρι τις 12 με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές, Βασίλη, πάλι σήμερα δύσκολες, έτσι. Δεν θέλω να ζοριστείς μόνο, να ξέρεις. Αδερφέ, τίποτα, όλα έτοιμα στα έχω. 12 η ώρα, κούκλος θα είσαι, κούκλος. Θα σε πάμε πουθενά, αδελφέ, μετά. Σπίτι, σπίτι Γκονζάλες, μάλιστα. Ωραία. Νίκο Παπαδόπουλε, τι γίνεται, ρε φίλε. Καλά, Νίκο Μοσχοβίτη, εσύ. Πώς είσαι, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Καλά θέλει, ναι. Λοιπόν. Θα εκμυστηρευτώ στο κρατήριό μας, εντάξει, ότι σε είδα όταν έφτασα έξω πολύ αναστατωμένο. Πολύ, σε είδα πολύ αναστατωμένο. Εντάξει, κλίματα, μετά από μια κουβέντα την οποία είχες εκτός αέρα. Ενώ ήμουνα χύμα στην καρέκλα και έβλεπα. Και εγώ είδα μια αναστάτωση καθόλου χύμα, το διαψεύδω αυτό κατηγορηματικά. Φτιάχνει εντάξει, φτιάχνει σε είδα φουλ αναστατωμένο, ναι. Όχι εκνευρισμένο, αλλά ξέρετε, παιδί μου, έναν άνθρωπο που έχει μια ένταση. Διότι είχες μία κουβέντα εκτός αέρα, η οποία σου έφερε την ένταση για την οποία συζητάμε. Φτιάχνεις κλίμα από το πουθενά τώρα. Υπήρχε μια ένταση στο φύλλα, βλέμμα σου. Μπορεί, να, μπορεί η γλώσσα του σώματός σου να έλεγε κάτι άλλο, χαλάρωσο το βλέμμα σου όμως. Απλά δεν. Αυτά τώρα πώς προκύπτουν. Δεν μπορώ να το βλέμμα σου άλλα έδειχνε, φίλε. Ωραία. Και ενημερώθηκε για τη κουβέντα την οποία έκανες. Εντάξει. Καλά, με τον Τάσο τη φίλη μας. Ναι. Να σου πω. Να σου πω κάτι. Με τον Τρέχια φωνάξαμε, μαλώσαμε, βριστήκαμε. Μετά στο τέλος αγκαλιές φιλιά στο Super League. Πες μου λίγο. Έχουμε χωρίσουμε και κάτι. Σε κάθε αγωνιστική, πόσα παιχνίδια υπάρχουν, 7, όχι 7. Πόσες ομάδες είναι, 16-18 είναι ομάδες. Αυτό είναι το θέμα μου. Αυτό είναι το ερωτηματικό μου. 8 παιχνίδια. 8 παιχνίδια. 8 και έχουμε ακόμα 18 αγωνιστικές. Ζωή να έχουν. Ναι. 8 επί 18. Πες 180 με 10. Βγάλε 36. Είμαστε 144 παιχνίδια. Λοιπόν, η εκπομπή κάνει την πρόταση σήμερα. Αδερφέ, τι γίνεται το τραγούδι που δεν παίζει. Δεν ξεκίνησε ο Μαύρος να τσιρίζει. Για κάνε λίγο μια. Κάτσε, Βασίλη. Ένα τραγούδι έχουμε, Βασίλη. Λοιπόν, προτείνει η εκπομπή σήμερα εδώ τα επόμενα 144 παιχνίδια τη Super League να διεξαχθούν με ξένους διαιτητές. Μπας και ησυχάσει το κεφάλι μας. Έτσι. Αλλά όλα. Όλα, όλα τα παιχνίδια. Φίλε, η άποψη σου για το Μικ Μιλ ποια είναι, δεν έχεις ιδέα για το ποιος είναι. Δεν έχω. Είναι ένας πολύ καλός φίλος. Τον κύριο από πίσω τον ξέρω. Ναι. Ο φίλος ο Μικ βγήκε από τη φυλακή πριν ένα μήνα, 1,5. Πολύ καλός φίλος. Έχει βγει από τη φυλακή. Και έχει βγάλει ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Τι τρως πάλι. Μαζί με Cardi B, μαζί με Rick Ross, μαζί με Jay-Z, εντάξει. Το οποίο έχω επιλέξει σήμερα να ακούγεται σαν έτσι, πίσω από την εκπομπή. Δεν θα το δυναμώσουμε πολύ γιατί τα λόγια τα οποία λέει δεν είναι για να ακουστούν. Κατάλαβα. Το παιδί είναι από τη Φιλαδέλφια και το ένα τραγούδι κιόλας, το Cold Hearted, είναι γραμμένο για τον Allen Iverson, καλή μου φίλε. Καλησπέρα από το Εσουρού είμαστε. Ναι. Θα θέλαμε λίγο να. Εγώ θα παίζουν από πίσω ψιλοχαμηλά ναι. Σε τέτοιο θα γιατί θέλαμε. Οι περισσότεροι στίχοι δεν ακούγονται. Κύριε Σαγόρα, να πούμε για την χθεσινοβραδινή εκπομπή του ραδιοφώνου σα λίγο γιατί παίχτηκε ένα τραγούδι που. Πιστεύω, φίλο, ότι αυτά που έχουν ακουμπήσει, που έχουν ακουμπήσει καλά, εκπομπές ναι, από την Κυριακή και μετά, okay. Εντάξει, είναι πολύ πιο χαλιά από αυτά τα οποία λέει ο φίλος είναι ο Μίκ. Είναι ένα πτέσμα. Ακριβώς. Είναι κάτι. Ακριβώς. Μάλιστα. Συμφωνείς με την πρότασή μου. Δεν ξέρω ποιος θα τους πληρώσει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδιά, ποιος θα τους πληρώσει. Δεν με ενδιαφέρει. Το ότι η ελληνική διαιτησία νοσεί, ναι, είναι δεδομένο. Όχι νοσεί, είναι στα τελευταία της, λέω εγώ. Νοσεί. Ωραία. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αν, ξέρω εγώ, το να σφυρίξουν 4 Έλληνες διαιτητές στοιχίζει, ξέρω εγώ, 8 χιλιάρικα το παιχνίδι και αν σφυρίζουν Έλληνες, ξένοι, στοιχίζει ναι. 15, ναι. Έτσι, δεν το ξέρω. Ωστόσο, για μένα και τη δική μου ψυχική ηρεμία, προφανώς και τη δική σου και πολλών άλλων, ξέρω εγώ, υγιώς σκεπτόμενων ανθρώπων που παρακολουθούν για κάποιο ναι. λόγο το ποδόσφαιρο, εγώ το παρακολουθώ λόγους δουλειά, για λόγους δουλειάς, τα πω την αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ελπίζουμε λοιπόν η πρόταση αυτή να γίνει δεκτή, έτσι, και από εδώ και πέρα να μην ξαναδούμε Έλληνες διαιτητές σε κανένα παιχνίδι. Σε κανένα όμως. Και όταν λέμε σε κανένα, εννοούμε ότι αν παίζει Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Καλλιόρα που παίζανε το Σάββατο, να μην έχει Έλληνα διαιτητή. Έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πρόταση της εκπομπής. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας ακούσει κάποιος στην ΚΕΔ, στην Super League, στην ΕΠΟ, σε όλους αυτούς τέλος πάντων. Έτσι. Και ας πληρώσει κάποιος παραπάνω για να έχουμε ξένους διαιτητές. Να ησυχάσει κάπως το κεφάλι μας. Δεν θυμάμαι σε κανένα παιχνίδι που είχε ξένο διαιτητή φέτος να υπάρχει
τόση μεγάλη φασαρία. Και βέβαια η φασαρία δεν έρχεται χωρίς λόγο. Η φασαρία έρχεται πάντα, όχι πάντα, μάλλον τις περισσότερες φορές, γιατί όταν υπάρχει Έλληνας διαιτητής δημιουργείται πρόβλημα στο παιχνίδι το οποίο σφυρίζει ο Έλληνας διαιτητής. Έτσι. Και έρχονται παιχνίδια που είναι δύσκολα, όπως αυτό που έγινε χθες στη Λαμία, όπως αυτό που έγινε την Κυριακή στο Κλέανθης Βικελίδης, το οποίο ο Έλληνας διαιτητής θα κάνει άνω-κάτω. Όταν λέμε άνω-κάτω, άνω-κάτω. Και πλέον έχει γίνει τόσο. Μισό λίγο, Νίκο. Ναι. Έχει γίνει τόσο προβλέψιμος ο Έλληνας διαιτητής, ο οποίος ξέρει ότι όταν κάνει μία χαζομάρα, ναι, ότι μετά θα πάει να το πατσίσει με άλλη μία χαζομάρα, ναι, τουλάχιστον. Το ξέρουμε όλοι πλέον. Ναι. Έτσι. Το οποίο επιβεβαιώθηκε και την Κυριακή στο Άρης Παναθηναϊκός και χθες ειδικά, καλά, χθες ήταν μεγάλη επιτυχία, στο Λαμία ΠΑΟΚ. Υπάρχει Έλληνας διαιτητής επίσης και στο Ολυμπιακός Πανετολικός που έκανε διαρκώς χαζομάρες υπέρ μίας ομάδας, όπως συνηθίζεται για αυτή τη μία ομάδα. Αλλά δεν βλέπω να παίρνει και πολύ μεγάλη έκταση, γιατί δεν νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει πλέον όλοι. Δεν ξέρω. Πλέον με αυτά που έχουμε δει από τους ξένους διαιτητές, σχεδόν από όλους, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Γιατί σχεδόν όλες οι διαιτητές τον ξέρουν ήταν καλές. Ναι. Μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μία ήταν λίγο που είχε κάποια κενά. Ποια? Του Ντοβέρη. Πού ρε φίλε? Στο πέναλτι του Τζανακάκη που δεν είναι, αλλά το έδωσε. Εκεί υπάρχει ένα κενό. Αλλά γενικότερα οι διαιτησίες των ξένων είναι καλές έως τώρα. Είναι η αλήθεια. Το πέναλτι Τζανακάκη που δεν. Πού ήταν ο Ντοβέρη, ρε φίλε? Ο Ντοβέρη ήταν, ο Ντανιέλ Ντοβέρη. Το πέναλτι που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ με τον Τζανακάκη εκεί πέρα στη φάση. Το οποίο βάζει στο κύπελο ήταν αυτό. Στο πρωτάθλημα. Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Ορίστε. Γιατί δεν είναι πέναλτι εκείνο? Βγήκε κανονισμό τη UEFA την επόμενη μέρα στη δημοσιότητα. Φίλε, την επόμενη βγήκε. Ο οποίο λέει ότι δεν είναι πέναλτι σε αυτέ τι φάσει, σε αυτέ τι περιπτώσει. Δεν θυμάμαι ακριβώ την. Πήγα το replay. Αλλά το δηλαδή, θυμάμαι. Δηλαδή, στα παιχνίδια που σφύριξαν οι ξένοι διαιτητές. Κοίτα, κατά γενική μου λογική. Το οποίο υπήρχε πρόβλημα ήταν αυτό, θεωρείς εσύ? Ναι. Okay. Γιατί έχει βγει μετά την επόμενη μέρα ένας κανονισμός σου έφα που λέει ότι δεν είναι. Ερενικό, δηλαδή τι θα κάνουμε? Για να μην πούμε ότι είστε ευνοημένοι. Είδα και έναν άλλον κανονισμό σήμερα. Για να μην πούμε ότι δεν είστε ευνοημένοι, θα πούμε δηλαδή ότι α, okay, είναι πέναλτι. Είδα και έναν άλλο κανονισμό σήμερα. Για το χέρι που το οποίο έχετε λησάξει όλοι. Ποιο χέρι? Δεν τον λέω. Εγώ λέω ότι είναι πέναλτι. Αυτό το χέρι που έγινε χθες στη Λαμία. Από τον Αντρέβη Ειρήνια. Είναι. Είδα και εγώ ένα κανονισμό σήμερα. Είναι, τι λέει ο κανονισμός αυτός? Δεν τον έχω μπροστά μου για να τον πω ακριβώς. Ότι το ζουμί του, Νίκο. Το ζουμί του είναι ότι εφόσον η κίνηση είναι ακούσια, δεν δίνεται πέναλτι. Ποιο χέρι είναι ακούσιο, Νίκο, δηλαδή θες να μου πεις τώρα? Όλο το χέρι. Δεν κάνει κίνηση το χέρι προς την μπάλα, άμα θες να πιάσουμε τον κανονισμό και να γίνουμε καραγκιόζηδες. Ναι. Δεν κάνει κίνηση το χέρι. Με το χέρι στην καρδιά. Και μα την Παναγία. Είναι πέναλτι. Και μα την Παναγία. Είναι πέναλτι. Τελείωσε. Είναι πέναλτι, ρε φίλε. Δεν το συζητάμε. Είναι πέναλτι. Χαζομάρα του τσαμούρι που δεν το έδωσε. Δεν το συζητάμε αυτό, τελείωσε. Έχει και άλλες φάσεις το παιχνίδι μετά. Τις οποίες ούτε αυτές συζητάμε φυσικά γιατί. Στην παράλληλα είναι εντάξει, καρατέκα. Εκεί είναι κόκκινη. Του Κάνιας είναι μια καθαρότατη κόκκινη κάρτα. Του Κάνιας δεν έχω δει τις κάρτες του. Έχεις δει τη δεύτερη, ρε φίλε. Δεν έχω δει τις κάρτες του. Επειδή την ώρα έγραφα κιόλα. Συγγνώμη. Πριν να χρησιμοποιήσω το παιχνίδι, το είδε, ρε φίλε. Όταν σου λέω ότι μετά το πέλεγε. Δεν το είδα. Το πρώτο μέχρι το 90 έγραφα και το βλέπω ταυτόχρονα. Του Μπαράλε, α πούμε, το είδα και λέω ότι έκανε δολοφόνο εκείνη τη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν. Ναι. Θα είχε πάρει τα μηνύματα από το διαιτητή προφανώ με το παιχνίδι. Σου λέω ότι και να το κάνω αυτό δεν θα μου δώσει κόλπο. Όχι, αυτό χάζω έτσι και λέω από ό,τι έχω μάθει. Άρα δεν νομίζω να ήταν μήνυμα από το διαιτητή. Όχι, γιατί έτσι μένουμε σε τέτοια, ρε παιδί μου. Μένουμε σε όποιε φάσει θέλει ο καθένα. Το θέμα είναι να μένουμε σε όλη τη διαιτησία. Όχι σε κάθε φάση που θέλει ο καθένα. Και η μόνιμη ευνοημένη ομάδα πάλι φέτος είναι μία. Ποια? Μία είναι η μόνιμη ευνοημένη ομάδα. Φοράει ερυθρόλευκα. Η μόνιμη ευνοημένη ομάδα. Το τραγούδι παίζει αυτόν για τον Ρένα Έβερσον, φίλε. Δυνάμωσε το λίγο, Μπίλι. Λίγο, λίγο. Αυτό, Μανούλες και τέτοια. Όχι, όχι. Α, εντάξει. Ναι. Λες, ε. Γιατί, ρε φίλε, αφού το έχουμε. Το παίζα και εγώ μέσα και ήμουν κομπλέ. Σε μένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι γενικό. Άμα θες να πιάσεις φάση-φάση, βρίσκεις. Και για τον ένα και για τον άλλο και για τον παράλληλο. Το πρόβλημα είναι γενικό. Αυτό γενικό. Είναι η λύση είναι μία. Σε πρώτη φάση ξένοι διαιτητές. Βαρ. Και μετά βαρ επιτέλους. Επιτέλους. Ξένοι μέχρι να έρθει το βαρ. Δρομολογείται, είναι επιτροπές, συζητήσεις κόντρα στην. Ναι, ποιος θα το, πες το χρηματοδοτήσει και δεν ξέρω εγώ τι. Η ουσία είναι μία. Ξένοι διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί οι Έλληνες είναι άχρηστοι. Είναι. Δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον δεν χρειάζεται ούτε να το στρογγυλεύουν ούτε τίποτα. Δεν κάνουν τα παιδιά. Κανένας. Και πλέον είναι τόσο προβλέψιμοι, έτσι που όποιος καταλαβαίνει τι γίνεται, βλέπει ένα παιχνίδι και με το που βλέπει το ένα λάθος, ξέρει ότι το επόμενο δεν θα πάει να το διορθώσει. Θα το διορθώσει με λάθος. Γιατί σου λέει, μη μου γκρίζει μόνο ένας, θα μου γκρίζουν και οι δύο. Κατάλαβες.
Το είδαμε χθες, το είδαμε την Κυριακή, έτσι, στο Βικελίδης. Και ξαναλέω, η μόνη ομάδα η οποία έχει μόνιμα το λάθος υπέρ της είναι πάλι αυτή που το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το πρόβλημά της αυτήν της ομάδας δεν έχει επιθετικό. Αυτό διαβάζω. Το ότι με τα λάθη τα διαιτητικά, έτσι, δεν θα είχε... Έχω χάσει τη βαθμολογία τώρα. Πόσο είναι ο ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ έχει... Στους 6 κάτω τον Ολυμπιακό. Ωραία. Με τα λάθη διαιτητικά η ομάδα που δεν έχει επιθετικό, που όντως δεν έχει, έχει πρόβλημα, που δημιουργεί πολλές φάσεις και δεν έχει επιθετικό, χωρίς τα διαιτητικά λάθη υπέρ της, θα ήταν 12 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, μικρή σημασία γι' αυτό. Μένουμε στο χέρι που έκανε ο Βιρίνια χθες. Τον έχουμε δει. Έχουν γίνει καταπληκτικά πράγματα στο ίντερνετ. Και λειτουργήσαν στα ρεπιέα. Είναι κάποιες στιγμές που το ίντερνετ, δηλαδή αν φύγει από το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, του καθενός η ομάδα και όλα αυτά, δίνει γέλιο. Δηλαδή, χθες το Βιρίνια, από χθες υπάρχουν πολλά πετυχημένα. Για μένα το πιο πετυχημένο ήταν το σήμα του Τζόρνταν. Εκεί είναι, ναι, ήταν καλό. Που γράφει Βιέρ Ιρίνια, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Εντάξει. Και μιλάμε, το ξεκαθαρίζω και το ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε. Έτσι, επειδή ελπίζω ότι μας ακούνε λίγο άνθρωποι που έχουν αρκετά εγκεφαλικά κύτταρα για να καταλαβαίνουν πότε λέμε κάτι για πλάκα, πότε μιλάμε σοβαρά. Έτσι, ότι το πέναλτι χθες είναι ξεκάθαρο. Αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο το πέναλτι. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω. Έτσι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν το πέναλτι αυτό δινόταν υπέρ του. Ή μάλλον η φάση ήταν, έκανε τη σέντρο Βιερίνη και η μπάλα πήγαινε στο χέρι του, ξέρω εγώ, του Αντέτζο. Να το πούμε έτσι. Παίζει διαφήμιση και άλλο πήγε μέσα. Άρε φίλε, τι γίνεται. Λοιπόν, έλα Μπίλι, έλα. Έλα, φτιάξε μας. Φτιάξε μας γιατί αυτό που είπες γίνεται. Βασίλη. Λοιπόν. Βασίλη. Φοβερά πράγματα. Βασίλη. Φυσικά θα γίνει, επειδή ο Μέρφυ, όπως ο γνωστό είναι αμήλικτος, θα γίνει εκείνο τα 10 δευτερόλεπτα. Έτσι, εντάξει, πώς θα είναι αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Κάπως έτσι και η κατάσταση, παιδιά. Είπαμε 144 τα παιχνίδια. 144. Πολύ ωραία. 144 ξένοι διαιτητές. Και επί τρία η. Ή μάλλον επί δύο να βάλουμε τους επόπτες, σας έχουμε τέταρτο Έλληνα. Okay. Και 288 επόπτες. Δεν ξέρω πόσο κάνουν να πληρωθούν. Η λύση είναι μόνο αυτή. Δεν, σε πρώτη φάση. Ή να βάλουμε VAR. Στο μεταξύ γίνεται μια φάση με VAR τώρα που λέμε. Στο Ρώμα Ίντερ το Σάββατο το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ, μάλλον, συγγνώμη. Το μάτς το 0-0. Γίνεται μια φάση η οποία, ρε φίλε, όντως είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Παίχτης Ρώμα μέσα στην περιοχή, πέφτει. Έχει γίνει μαρκάρισμα το οποίο είναι πέναλτι που βλέπεις από replay. Και ο τύπος δεν πάει στο VAR. Δηλαδή, ναι, μεν δεν δίνει το πέναλτι και δεν πάει ούτε στο VAR. Προκλητικός. Ναι. Τώρα αυτό δεν τον κάνεις. Το οποίο δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί η κατάσταση όταν είναι το VAR. Το VAR προφανώς, αφού ο οποίος παρακολουθεί, του λέει ότι πάνε δέστο. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις ότι θα έχουμε στην ενδοεπικοινωνία. Θα έχουμε πρόβλημα και με αυτό το θα μπει το VAR. Γιατί κάτσε, δεν έτσι δεν γίνεται η διαδικασία. Δεν υπάρχει, δηλαδή, στην ενδοεπικοινωνία του λέει αυτός που είναι στην οθόνη ότι δέστο. Ναι. Δεν το λέει ο διαιτητής από μόνος του. Και ο τύπος λοιπόν δεν πήγε καν και ήταν πέναλτι. Ναι. Το οποίο δεν έδωσε στο 0-0 στο Roma Inter. Καλά, κάτσε να έρθει και θα βρούμε εμείς κάτι για να πάμε και να μαλώσουμε και γι' αυτό. Απλά ας έρθει όμως. Ας έρθει για να δώσουμε λύση σε τέτοια ζητήματα. Για να δούμε αν το πέναλτι που πήρε ο Άρης είναι πέναλτι, για να δούμε το πέναλτι του Παναθηναϊκού είναι πέναλτι, για να δούμε τη φάση του Βιερίνια, την κόκκινη και όλα αυτά. Γι' αυτά δεν είναι. Για πέναλτι και κόκκινες δεν είναι. Το VAR. Ναι. Νομίζω για αυτές τις δύο περιπτώσεις είναι. Ναι. Δεν είναι για offside ούτε τίποτα. Το βρήκε, το ψάχνεις. Ναι, και εκεί υπάρχει και το goal line technology. Το οποίο είναι πολύ χαλάρο. Βρήκε, φίλε μου. Όχι, φυσικά και δεν το κάνουμε. Βασίλη Καβαδία, δεν το κάνουμε, φίλε. Τι να το κάνουμε, βρήκε το ψάχνεις. Πού? Εκεί που είσαι. Βλέπω, φίλε, χαζεύω, έχει ωραία πραγματάκια. Ρε, τώρα που είναι γιορτές, θα πάμε να ασχοληθούμε. Σαν Αμερικανάκι που είσαι, θα πας τώρα στις γιορτές, έτσι. Πότε να πάρει. Σαν τι με Αμερικανάκι πήγες Black Friday και τώρα θα πας και στις γιορτές. Πώς δεν πήγες. Ένα παντελόνι πήγα και πήγα, Νικό. Πήγες, έφαγε σουρά. Όχι. Πώς, πού είσαι στην κεντρική ουρά, δηλαδή. Έφαγα ουρά μόνο όταν έβγαινε το πάρκινγκ, πουθενά άλλου. Ναι. Τίμια, ναι. Να ξέρεις. Στο GNTM τι γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε και αυτό το ενδιαφέρον. Στο GNTM τρέχανε εκεί πέρα με το. Με το κολλητό του Τζίγκερ. Με το κολλητό του Τζίγκερ. Πολύ μεγάλη πόση νοημία σου ζωή, φίλε. Πολύ μεγάλη πόση. Βλέπεις ότι δεν έχει χαθεί. Δεν έχει χαθεί ποτέ. 25 χρόνια τράξιον. Έχω μπει για το αυτοκίνητο, δηλαδή. Τι να πω, φίλε. Τι να πω. Ο γιος του ήταν μικρός, μεγάλωσε και είναι και αυτό στην κουμπί τώρα. Φοβερό. Από το Μέγκα στο Στάρ. Έχω νοημίε, πολύ μεγάλη υπόθεση. Και στο Σκάι ανάμεσα. Α, έχει πάει και στο Σκάι, βεβαίως. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά του λέει ο Γιάννης, του λέει κάτι, γιατί στο Σκάι εδώ θα έρθει. Όχι, μπορεί να το πει από το Σκάι, ρε παιδί μου, ότι κόβουμε την εκπομπή. Εντάξει, και εμείς εδώ είμαστε, δεν πειράζει. Έλα, Γιάννη. Έλα, έλα. 20 χρόνια κουμπί για αυτοκίνητο. Την έχει ποτέ. Ναι, στο Μέγκα την έβλεπα πολύ. Μάλιστα. Αλλά μετά την παράτησα, με κούρασε λίγο, εντάξει. Μάλιστα. Γιατί όλα έχουν κάποιο τέλος, όλα αυτή δεν έχει η ποτέ. Η μόνη εκπομπή η οποία έχει ενδιαφέρον για το αυτοκίνητο την κάνει ο τεράστιος Χάρης Θεοφράστου.
και λέγεται Επιτροχών. Μην κοιτά έτσι, είναι 500 χρόνια κομπή στην Ερτρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Χάρη ο Φράστολ. Παίζει ακόμα. Ασφαλώς, Επιτροχών. Αυτό το έβλεπα, ναι, αλλά δεν παίζει ακόμα. Καλά, δεν παίζει, τον έχουν κόψει. Ήταν εκπληκτικό. Ναι. Τι τεράστιο. Έχει χρόνια που έχει σταματήσει. Θύμισε να σου πω ένα story μετά στο διάλειμμα. Εκπληκτικό. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε, το πάμε break, μια κουβέντα είναι. Θα πάμε σε λίγο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τι έχει κάνει ο μεγάλο ο Μικ, ρε φίλε, τι έχει κάνει ο μεγάλο Μικ Μιλ. Ξέρω ότι φέτο σε κάθε παιχνίδι των Philadelphia 76ers. Παίζει αυτό. Πριν το παιχνίδι, αρκετή ώρα έχουν μια καμπάνα την οποία τη βαράνε. Ναι. Λοιπόν, και στο πρώτο παιχνίδι της φετινής σεζόν, ο φίλος Μικ, με το που βγήκε από το κάγκελο, δηλαδή βγήκε το μεσημέρι, ωραία, από τη φυλακή, και την ίδια μέρα πήγε και βάρεσε την καμπάνα και έγινε τρελό πανηγύρι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρομερή επιρροή στη Φιλαδέλφια και στην Αμερική. Στη Φιλαδέλφια, στην οποία νομίζω έχουν. Έχει κάνει πολύ λίγα πράγματα για να πει φυλακή. Πολύ καλό άνθρωπο. Είναι θέατο και συνδέεται με την ιστορία του, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τον τρόπο. Είναι η Liberty Bell που βρίσκεται. Αυτή είναι η Liberty Bell. Η Liberty Bell. Τύπου Liberty Bell. Ναι. Σε ένα άλλο τώρα που είπε Liberty, έχουν βάλει τη φάση του Βιερίνια στο άγαλμα τη Ελευθερία. Σε αυτά που λέγαμε για το ίντερνετ. Έτσι έχει το τέτοιο και ο φάτσα Βιερίνια. Αγάπη Γαβριλίδου! Γεια σου, αγάπη. Γεια σας! Τι κάνεις? Να σου πω λίγο κάτι. Πέρα από τα σοβαρά, ρε παιδί μου, τώρα. Εντάξει, αυτά που έχουν κυκλοφορήσει ήταν με τον Βιερίνια, είναι ωραία τώρα. Θέλω λίγο για την άποψή σου σε αυτό. Αυτό με το άγαλμα της Ελευθερίας είναι κορυφαίο, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα. Εμένα μου άρεσε και το άλλο με το σήμα του Τζόρνταν και το Βιέρ Ειρήνια. Που είναι έτσι. Εκείνο είναι καταπληκτικό. Ναι, ρε. Έχει ψωμάκι το ίντερνετ. Ωραίε ώρε. Εντάξει, κουράζει πολλές φορές. Αλλά κάποια έχουν, ρε παιδί μου, χαβαλέ τώρα. Τι να κάνουμε. Ρε, εσύ, άμα το πιάσει λίγο στην αστεία του πλευρά, ναι. Γελάς, ωραία. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, εντάξει, γιατί τα βλέπουμε όλα τόσο σοβαρά. Okay. Εδώ παίζει τον άλλον. Μπορεί εδώ πέρα και ήταν. Τι λέει, τι λέει. Να πούμε. Δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να μιλήσει από τα νεύρα του. Ο Παπαδόπουλος. Εγώ, ρε. Ναι, ρε, έξαλλος ήταν, σου λέω. Ο Παπαδόπουλος, γιατί. Ό,τι να είναι. Τίποτα. Νίκος για σένα. Πνίγε, πάμε παρακάτω. Πνίγηκε το δίκιο του πάλι. Παπαδόπουλο, φίλε, είσαι ο Παπαδόπουλο. Γιατί πνίγει το δίκιο. Κάντο κύριο Νίκο και στο διευθυντικό κιόλα. Τι με πνίγει το δίκιο για κάτι. Μα εγώ με τον τρέχεια δεν μάλωσα καν ρε φίλε για δικά σα ζητήματα. Για άλλο λόγο. Τρελή γινόταν τώρα έξω. Άσε, εγώ όταν ήρθα κατάλαβα τι γινόταν τώρα. Το Μαχοβίτη πιστεύω. Ναι, καλά, έτσι. Καταρχάς, είμαι σίγουρη ότι ο Παπαδόπουλος ήρθε και βάρεσε την πόρτα. Και μιλούσε δυνατά στο τηλέφωνο. Σίγουρη. Δεν ξέρω. Όχι. Καλά, αυτό έγινε πολύ μεσημέρι. Ο Νίκος δεν ήταν εδώ. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Σήμερα ακολουθεί με πολύ χαλαρή διάθεση. Τι έχει συμβεί. Και δεν ξέρω, αλλά η διάθεση κουβάλω και τώρα. Αγάπη. Ήταν γεμάτο το δικαίωμα και οι δυο μα. Αγάπη. Είμαστε επίκεντρο. Πες μου λίγο, ήταν επέναλτι ή όχι. Πρόσεχε τι θα πει. Του Βιερίνια, λέμε ναι, τώρα. Ναι. Ήταν ρευλίτη, να σου πω, δεν ήταν. Okay. Εντάξει, αυτή ήθελα να είναι η απάντηση. Απλά στο ρώτησα έτσι επίτηδε. Μπα και φά και πει. Ναι, ήταν, αλλά θα μπορούσε και πλάτη, να μην το δω. Δεν είχε αυτή. Ναι. Με την μπάλα, είχε γυρισμένη πλάτη, δεν έβλεπε. Αλλά εντάξει, τι να πει τώρα, δεν είναι. Εσύ συντάσσε με την πρόταση τη εκπομπή. Στα εναπομείναντα 144 παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος να υπάρχουν 144 ξένοι διαιτητές. Εννοείται. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Γίνεται να ανακοινωθεί αυτό αύριο. Μακάρι. Μακάρι να γίνονται. Να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Mm-hmm. Mm-hmm. Γιατί χθες νομίζω ότι ο παρακέφαλος ήρθε στο δεκάλεπτο. Ναι. Το βλέπαμε να έρχεται. Και στην πορεία μου. Δεν υπήρχε παυσίπονο, είχε συνέχεια. Δηλαδή δεν κουμπώσαμε κανένα χάρτη για να. Δεν μας έσωσε τίποτα, Νίκο, τίποτα. Ναι. Και σήμερα από το πρωί. Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω. Ναι, φίλε, από το πρωί. Είμαστε ακόμα 12η αγωνιστική. Δεν είμαστε 25η. Και νιώθουμε λες και είναι 22η. Ναι, ναι. Σκέψου τι έχει να γίνει καλά από εδώ πάμε. Και πέρα. Καλά το πάμε, θεωρώ. Ναι. Εντάξει, γιατί όχι. Επίσης πιστεύω ότι στα σημεία που πάω. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να το πάει άλλες 18 νίκες. Ωραία. Θα κάνει και μια κοιλιά, κάπου ένα-δύο αποτελέσματα θα του κάτσουν. Εκεί και τι πανηγύρι έχει να γίνει. Εκεί θα γελάσουμε πολύ. Εδώ ρε εσύ, ήδη τώρα με τη χθεσινή εμφάνιση, ας πούμε, τον το πιο πρόσφατο, που κανένας δεν είπε ότι ήταν καλή τώρα, αγωνιστικά, ωραία. Ο Πόκ δεν ήταν καλός, αλλά είχαμε απίστευτα σχόλια. Άμα κάτσεις να δεις σχόλια, ναι. Δεν ξέρω, ότι πραγματικά. Πούμε, δηλαδή, ο Πάοκ έχοντας παίξει 5η-10 η ώρα το βράδυ στο Λονδίνο, ναι. Με την Τσέλσι, με δύο προπονήσεις μετά. Με 10 παίκτες για 85 λεπτά, 88. Με δύο προπονήσεις όπως είπες και εσύ και ξανά ταξίδι για τη Λαμία. Ωραία. Στο ξεκίνω το γήπεδο χθες. Θα έπρεπε να μπει μέσα και να κάνει την ενέχει 0-4 τη Λαμία, ας πούμε. Αυτό είναι το φυσιολογικό στα μυαλό το περισσότερο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νίκο, γενικά,
Έχουμε την τάση, δεν ξέρω, να βάζουμε μόνοι μας τρικλοποδία στον εαυτό μας. Να θεωρούμε ότι για να πάρουμε ένα παιχνίδι πρέπει να παίξουμε, να κάνουμε το υπερπαιχνίδι. Δεν ξέρω. Ναι. Μας χαλάει το να έχουμε 11 νίκες σε 12 αγώνες. Αλλά να έχουμε 11 νίκες. Κοίταξε, όταν παίζεις μπάλα και δεν κερδίζεις, και τι να το κάνω που έπαιξα μπάλα, δεν κέρδισα. Όταν κερδίζεις χωρίς να παίζεις μπάλα, ναι, αλλά δεν παίζω μπάλα. Δεν βλέπω μπάλα, ναι. δεν είναι αυτός ο ΠΑΟΚ που αγαπήσαμε. Ναι, σωστά. Και που μεγαλώσαμε με αυτόν. Σωστά, Νίκο Μητροβίτη. Σωστά. Τα ξέρεις, και στα μπασκετικά αυτά. Ναι, που ναι. Όλοι έχουν μείνει στο 80, ξέρω εγώ. Ναι. Κοίταξε, εγώ χθες βλέπω το παιχνίδι, πίστευα ότι κάπως κάτι θα γίνει στο τέλος και η Λαμία θα ισοφαρίσει. Αλλά δεν ναι, έγινε. Ναι, το πίστευες. Ναι, ναι. Δηλαδή πίστευα ότι χθες κάτι θα γίνει προς το τέλος, κανένα γέμισμα, κανένα τέτοιο, κανένα από εδώ, κανένα από εκεί και θα γινόταν ένα το μάτσο. Και θα έχανε εγώ λίγο σφίχτηκα στο Πασχαλάκη τη φάση. Ναι, ναι. Γιατί κάνει νόημα. Mm-hmm. Και δεν έχει μείνει, ας πούμε, ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο. Να μου πεις καθαρός χρόνος μετά δεν παίχτηκε. Αλλά δεν είναι. Είχε χρόνο μετά. Ναι, ναι. Και λέω τώρα, τι άλλο να ζήσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Να ζήσουμε και αυτό. Να δούμε, ας πούμε, κανένα μάτο στο τέρμα. Ναι, αυτή, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, έλεγε ναι. Σήμερα, όπως έλεγε σήμερα στο Χωστάδο Σκόλκα, θα ήταν η καλύτερη του μάτω σε εκείνο το σημείο. Αλλά, ναι. Τι να πεις. Εντάξει, πέρασε και αυτό. Εγώ αυτό κρατάω. Mm-hmm. Ψυχραιμία θέλει. Νομίζω γιατί... ότι αν στο τέλος για τον Πάκο έχουν πάει όλα, συγγνώμη σε διακόπτω, έχουν πάει όλα καλά στο στόχο του. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον το κυκλωμένο παιχνίδι με τη Λαμία θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα σεζόν, λέω εγώ. Συμφωνώ, 100%. Και σαν περιβάλλον εκεί και σαν αντίπαλος αυτός καθ' αυτός, γιατί η Λαμία δεν είναι κακή ομάδα, ρε, πραγματικά δηλαδή, χθες, δεν χθες είναι ήταν, κακή ομάδα. Ήταν και πολύ καλή. Και σαν ρόστερα, το λέγαμε από πριν, ότι έχει μέσα παίκτες που, ας πούμε, είναι ο Καραμάνος, είναι ο Πλιάτσικας, είναι ο Καραγκούνης που χθες δεν έπαιζε. Ο Μπερτόλιο. Ναι, είναι παίκτες που είτε έφυγαν μικροί στο εξωτερικό και ξαναεπέστρεψαν τώρα, είτε έχουν πολλές παραστάσεις στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ο Επστάιν. Δεν ξέρω πόσα χρόνια παίζει στην Ελλάδα. Ναι, πόσο να το θυμάμαι. Τόσα χρόνια και τόσα χρόνια το ίδιο μαλλί και η ίδια φάτσα. Δηλαδή λες και δεν περάσαν ναι, τίποτα ναι, από ναι. πάνω του. Γερμανός, ρε Νίκο. Τον είχε φέρει ο Ηρακλής. Πότε τον είχε φέρει ο Ηρακλής. Τον είχε φέρει με καμιά δεκαετία χρόνια. Όχι πολλά λέω. Πριν καμιά. Παιδιά, σίγουρα. 6-7 χρόνια έχει σίγουρα. Η ίδια φάτσα, ρε φίλε, τόσα χρόνια εκεί. Το μαλλί ίδιο, η ίδια φάτσα σαν να μην πέρασε από πάνω του μέρα. Η ίδια ταχύτητα. Δηλαδή. Ακόμα και εκεί. Εντάξει, είναι γενικά, δεν είναι κακή ομάδα. Μέχρι και τον Παράλες που βέβαια εντάξει, έχει να σκοράρει τώρα κανένα μήνα. Μια χαρά είναι. Μια αλλά χαρά είναι. Καλό είναι, τη δουλειά την κάνει. Και καλό προπονητή έχει. Ακριβώς, έχει έναν νορμάλ προπονητή. Δεν τη λες κακή ομάδα. Και γενικότερα και σαν κλίμα, που βέβαια οι φιλήσυχοι Λαμιώτες έκαναν επεισόδια. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό με την αστυνομία. Ναι. Κλήθηκαν και σε απολογία σήμερα, πρώτη φορά στα χρονικά νομίζω. Ήρθε ο Χαλίφης, ο άνθρωπος, η ομάδα που έχει καταδυναστεύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τόσα χρόνια και ένιωσαν την αδικία για αυτή μάλλον. Όπως και πολλοί άλλοι. Σωστό Νίκο, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Η ομάδα που είναι Χαλίφης αλλά έχασε έναν παίκτη με άδικη αποβολή. Βέβαια. Βγήκε και είπε, νομίζω ότι είναι η πρώτη ομάδα στα χρονικά που έχει βγει να πει μετά από το παιχνίδι, όχι μετά από μία μέρα με καθαρό μυαλό, μετά το παιχνίδι να πει ότι ναι, ήταν πέναλτι που δεν δόθηκε λαθασμένα. Μάλλον είχαν replay. Είχαν replay μάλλον στον ΠΑΟ και το είδανε. Σε αντίθεση με άλλους που και μετά το παιχνίδι το replay μάλλον δεν το βλέπουν και λένε δύσκολη φάση, δεν ξέρω, πρέπει να τη ξαναδώ και τέτοια. Ή ας πούμε που βγαίνουν και λένε ότι το έκανα και την επόμενη μέρα λένε ότι δεν το είπα έτσι. Α, Νίκο, άκουσες τι είπε. Γιατί... Τη μια μέρα λένε το έκανα και την άλλη λένε δεν είπα έτσι. Παρεμηνέθηκαν τα λεγόμενά μου, Νίκο, λέει εδώ η συνάδελφος. Μόνο που βέβαια ήταν live, βέβαια, αλλά εντάξει. Και... Η συνάδελφος λέει ότι υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που τη μία μέρα λένε μετά το παιχνίδι ότι συγγνώμη έκανα πέναλτι και την άλλη λένε ότι παρεμηνέθηκαν τα λεγόμενά μου. Λένε. Δεν το εννοούσα έτσι. Πώς το είπε, θυμάμαι ακριβώς. Δεν ξέρω για ποιον λέει. Όταν θα πάμε στην ενότητα του Άρη, θα ασχοληθούμε και με αυτό. Σκέφτομαι το ύφος σου ακριβώς όμως. Όχι, εγώ normal είμαι, αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα, μην αγχώνεσαι. Το καταλαβαίνω, φίλε μου, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Κανένας εκνευρισμός. Ο Σιώπης δεν είπε ότι, αλλά δεν πειράζει. Ο Σιώπης δεν είπε ότι ήταν πέναλτι, που τι έκανε πέναλτι. Δεν πειράζει, Νίκο. Εμείς θα παραδεχόμαστε και 5 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα. Ναι. Ζωντανά, κανονικά. Μάλιστα. Ναι, αγάπη μου, συνέχισε. Γεγονός είναι, δεν είναι κάτι. Πάω, παίζει με τη Λάρισα την Κυριακή. Ναι, 7:30. Καλή η Λάρισα.
Δύσκολο παιχνίδι. Έχετε Νίκο Αλεξικούγια. Ναι. Πολύ καλή ήταν το Πανιόνιο. Ναι. Καλή είναι. Όλοι αυτοί που έχει φέρει φέτος, παρότι κάθε χρόνο φέρνει διάφορους ξένους, φέτος έχει μια ψιλοκαλή φουρνιά. Και έχει ένα καλά, τελευταία παιχνίδια είναι που έχει ανέβει η Λάρισα λίγο. Δεν είναι τελευταία. Ναι. Πήρε μπρος. Είναι σε καλή κατάσταση. Ο Πάοκ από την άλλη δεν θα έχει κάνει σίγουρα. Το Πασχαλάκι είναι λίγο αμφίβολο, αλλά νομίζω ότι επειδή ο Πασχαλάκι έχει και μια τρέλα γενικότερα, δεν νομίζω ότι θα μείνει εκτός. Δεν έχει κάτι ιατρικά. Όχι, έχει. Κοίτα, παρά το γεγονός ότι αυτή η καρατιά του Μπαράλες θα μπορούσε να του στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά. Η φωτογραφία είναι σοκαριστική κανονικά μέσα στο ποδητήρια. Το βλέπεις τα πάντα δηλαδή. Τα πλευρά είναι οπτικά, η εικόνα είναι σαν να είναι κατεστραμμένα. Ναι. Εν τέλει σήμερα έκανε μια εξονική. Φάνηκε ότι δεν έχει κάτι. Περισσότερο είναι τραύμα επιφανειακό. Αλλά αν δεν επουλωθεί στο 100%, δεν θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα γιατί αν υπολογίζεται για την Κυριακή, αλλά στον ΠΑΟΚ είναι αισιόδοξη, οπότε νομίζω ότι θα προλάβει κανονικά να είναι διαθέσιμο. Άλλος ο νούμερο. Αντί να γράφετε χθες φόβη, σοκ για Πασχαλάκη, χάνει τη χρονιά. Όχι, το κάνουν άλλοι. Έτσι λέω, ρε παιδί μου. Φόβη για τη ζωή του, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να ανασάνει και όλα αυτά και σήμερα να βγει ότι εντάξει είναι επιφανειακό τραύμα. Μου λες ότι είναι πιθανό να παίξει την Κυριακή. Δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτα χθες. Κατάλαβες. Καρατιά. Άλλο το γεγονός το σημερινό. Ναι. Τα αποτελέσματα. Δηλαδή, τι να πούμε, γιατί δεν μας έφυγε κάτι χειρότερο. Όχι, να χτυπήσεις με το δόρυ. Λέω ότι αν γινόταν πουθενά αλλού αυτό, μπορεί να το βλέπουμε. Φόβη για να μείνει, να χάσει τη χρονιά ο Πασχαλάκης, ξέρω εγώ. Ξέρεις τι θα μπορούσε να γίνει, Νίκο. Να χάσει το παιχνίδι την Κυριακή. Αλλά επίτηδες, ρε παιδί μου. Να πούμε ότι έμεινε εκτός. Ναι. Και να το περάσουμε την επόμενη εβδομάδα για την Πάτε, γιατί είναι το μάτς την Πέμπτη, ότι σφίγγει τα δόντια, το παλεύει παρά την καρατιά και όλα αυτά. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά εδώ είναι η τίμια τα πράγματα. Λέμε την αλήθεια. Έφαγε την καρατιά κανονικά όμως, αλλά και Πασχαλάκης είναι σκληρό καρύδι γενικότερα. Οπότε δεν το πλήρες πολύ. Είναι λίγο άνιωθο το παλικάρι αυτό. Ναι. Αυτό ακριβώς. Οπότε λοιπόν από σήμερα προετοιμασία ουσιαστικά για τη Λαμία ή σήμερα έχει ρεπό. Σήμερα νομίζω έχει ρεπό. Από αύριο κανονικά προετοιμασία. Είναι η πρώτη εβδομάδα μετά από βγάζοντας τη διακοπή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεσοβδόμαδα, μιλάμε για Τετάρτη, Πέμπτη αγώνα. Ναι. Οπότε είναι μεγαλύτερο το διάστημα που θα έχει η ομάδα μέχρι την Κυριακή και μετά ξανά είναι η Μπάτε, έχει ξανά πρωτάθλημα Λιβαδιά εκτός, έχει μετά κύπελο πάλι εκτός με τον Αίτητο Σπάτων, οπότε πάει ένα σερί. Πάλι Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Πέμπτη και είναι ουσιαστικά οι μόνες μέρες αυτές που υπάρχει μια δυνατότητα να προπονηθούν οι παίκτες καλύτερα και να προετοιμαστούν για ένα παιχνίδι μόνο σε πρώτη φάση. Αν και πάλι νομίζω ότι θα δούμε σε μεγάλο βαθμό αυτό που έχει κάνει ο Λουτσέσκου σε όλα τα παιχνίδια που είναι πρωτάθλημα με Ευρώπη. Βέβαια με την Πάτερ δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, μιλάμε μόνο για νίκη για την πρόκριση, οπότε έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει η ομάδα την Κυριακή και ποιοι θα παίξουν μετά την Πέμπτη. Αλλά αυτό έχουμε ακόμα μέρες νομίζω να το δούμε από Πέμπτη, Παρασκευή και μετά θα έχουμε εικόνα. Και είπαμε χωρίς τον Κάνια σίγουρα. Νομίζω σε αυτό το σημείο που είναι η ομάδα μέχρι, ξέρεις, πότε έχει ξαναδιακοπή τώρα ή δεν έχει και Χριστούγεννα πάει non-stop και πρωτοχρονιά όχι ή πάει. Ναι. Okay. Μέχρι 24 έχει αγώνα, 24 είναι Κυριακή. Okay. Σε αυτή τη φάση λοιπόν που είναι η ομάδα τώρα, είναι σημαντικό νομίζω το ότι έχει να αντιμετωπίσει αντιπάλους που δεν είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, να σου πω ρε παιδί μου, που δεν έχει να πάει να παίξει μέσα στη Τρίπολη, ας πούμε, λέω για παράδειγμα. Ναι, κοίτα. Που έχει λίγο αντιπάλους πιο βατούς, έτσι, που η ποιότητα που διαθέτεις μπορεί και να σου αρκεί για να πάρεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή, χθες. Του πάω και αυτή η μια φάση που του έκατσε του Βαρέλα, του έφτανε για να κερδίσει. Είναι πιθανό μια τέτοια φάση να του αρκεί για να κερδίσει και τη Λάρισα την Κυριακή, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ το Λεβαδιακό στη Λεβαδιά, μετά την Πάτε. Είναι Λάρισα Μπάτε, Λεβαδιακός, Αίτο Σπάτων και Παδιάννα. Okay. Οπότε είναι αυτό που λες, ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι πάνω κάτω στα ακόμα, μέτρα σου, ναι. Ακόμα και ο Πας που τα τελευταία χρόνια είναι δυνατός, φέτος έχει αρκετά θέματα. Κλάους είχε ο Πας, παιδιά, ο Κλάους το έβαλε τον γκολ. Να ξέρετε, από εδώ και πέρα θα τελειώσει τη χρονιά με 10-12 γκολ. Ήταν να βάλει το πρώτο.
Κάτσε, Νικό, 12. Ανεβάζει τον πύχη και θα βάλει σε κάθε παιχνίδι ένα γκολ. Πόσο είναι ακόμα, 18 πολλά είπα. Ναι. Θα τελειώσει τη γωνιά με 8-9 γκολ. Εντάξει. Α, έπεσε. Ναι, είχα ξεχάσει ότι έχουμε 18 αγωνιστικές. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα καμιά 25αριά. Okay. Φτάνει. Όχι. Ναι, ναι. Ναι. Ο Κλάος έσπασε το ρόδι και θα δείτε από εδώ και πέρα τον παλικάρι θα τα βάζει ξανά όπως παλιά. Μια χαρά είναι. Μάλιστα. Τον είδο στο Μάσμπο χθες ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Θύμιζε παλιό καλό Κλάος. Εντάξει, ναι, κάποια στιγμή θα επέστρεφε στην παλιά του εικόνα. Ναι. Λογικό ναι. Είναι. Αλλά είναι αυτό που λες τέλος πάντων για το επόμενο παιχνίδι, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που ο ΠΑΟΚ μπορεί νομίζω να το βγάλει καλά. Και στο πρωτάθλημα, εντάξει, τέλος πάντων, αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός δεν θα έχει κανένα θέμα. Πιστεύω και το μάτι με την Πάτη που είναι μόνο νίκη αυτή τη στιγμή. Ναι. Το παίρνεις και περνάς. Μάλιστα. Αυτά είναι, νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γενικά ήταν ήσυχη στα αγωνιστικά. Γιατί τα γύρω-γύρω, νομίζω, όλες αυτές τις μέρες θέλει λίγο υπομονή, καθαρό μυαλό. Διαρκώς και νομίζω ότι όσο προχωράμε στο πρωτάθλημα θα μας ασχολούν ακόμη περισσότερο όλα τα γύρω-γύρω. Όσο ειδικά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κερδίζει, όσο δεν χάνει βαθμούς. Και όσο υπάρχουν αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται Έλληνας διαιτητής που θα πρέπει να εξαλειφθεί από προσώπου γης από ό,τι καταλαβαίνω πλέον γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του διαιτητή αυτό καθ' αυτό, είναι και η αντιμετώπιση γιατί χθες την ίδια ώρα ήταν τα δύο μάτς, την ίδια ώρα πάνω κάτω έγιναν τα όποια λάθη έγιναν, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πάλι κολοσάιτ, αυτό γιατί δεν θες να το δεις. Θες να δεις μόνο το χέρι του Βιερίνια. Δεν είναι μόνο διαιτητής, είναι και... Και το τι προβάλλεται αυτή τη στιγμή από παντού, όχι μόνο από Αθήνα, και από Θεσσαλονίκη, κανονικά. Ναι, ναι. Γιατί το κομμάτι της διαιτησίας αυτό είναι. Δεν θα αλλάξει. Τουλάχιστον από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά για μένα η αλητεία είναι το γύρω-γύρω. Το τι κρατάνε και τι προβάλλουν και το τι θάβουν. Ναι. Δηλαδή τα σημερινά πρωτοσέλιδα είναι ψοκαριστικά. Έλεγα στο ξεκίνημα. Γιατί έλεγα στο ξεκίνημα ότι η διαφορά των 6 βαθμών ανάμεσα σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό είναι διαφορά η οποία έχει δημιουργηθεί από τα λάθη υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει λιγότερους βαθμούς. Ακριβώς. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 6 λιγότερους βαθμούς από αυτούς που έχει τώρα. Εννοείται. Ο ΠΑΟ δεν βλέπω να έπρεπε να έχει λιγότερους βαθμούς από αυτούς που έχει τώρα. Έχει και ένα μείον 2 ο ΠΑΟ που ξεκίνησε, το οποίο το έχουμε ξεχάσει φυσικά. Οκ. Okay. Δεν βλέπω ότι σε κάποιο παιχνίδι θα έπρεπε να μην έχει πάρει το βαθμό που πήρε, γιατί του μέτρησαν γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ή πήρε πέναλτι που δεν έπρεπε να πάρει. Α, μπράβο, και να κερδίσουμε με 1-0. Ναι. Μόνο με αυτό. Ναι. Η μοναδική περίπτωση για την οποία μπορεί να. Οι δύο περιπτώσεις, μάλλον, για τις οποίες μπορεί να εγκληθεί ο ΠΑΟΚ, το λέω σωστά. Είναι η πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα. Ναι. Η οποία το πέναλτι όντως είναι περίεργο, αλλά τι έχει προηγηθεί προηγούμενα για να φτάσει η φάση στο πέναλτι. Και το χθεσινό που ναι, μεν είναι πέναλτι που δεν δόθηκε για τη Λαμία, αλλά τι έχει γίνει μετά το πέναλτι που δεν δόθηκε για τη Λαμία. Ναι, γιατί δεν δικαιούσε εσύ να φωνάζει για μια φάση ενώ σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι έχουν γίνει τα τέρατα από τον διαιτητή. Κατά. Σε αυτά τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ λοιπόν υπάρχουν αστερίσκοι. Μπορώ να θυμηθώ επίσης αρκετά παιχνίδια στα οποία δεν δόθηκε πέναλτι στο ΠΑΟΚ, τον έχουν κόψει με καθαρό offside. Δεν το έχουν θυμόμαστε. Δώσει. Ο Στρέζο στο Ζαμπά. Ναι, υπάρχουν πολλές φάσεις. Το γκολ του ΑΚΠΟΜ. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλές φάσεις χωρίς αστερίσκους. Σε μάτς του Ολυμπιακού που έχει κερδίσει από διαιτητικά λάθη. Με γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσεις. Νέα Σμύρνη. Με τον Πανιόνιο. Στο 100. Σου λέω χθες δύο παιχνίδια. Το ένα σε 7, το άλλο σε 7,5. Η φάση είναι με διαφορά λίγων λεπτών. Και βλέπεις σήμερα τα πρωτοσέλιδα και έχουν μια μικρή σημείωση για τον Ολυμπιακό. Όλα. Είτε μιλάμε για συσταγωγικά αντικειμενικές εφημερίδες, είτε μιλάμε σε απαδικές. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε τη ΣΑΕΚ, ωραία. Την ώρα. Βλέπεις ένα μικρό χτύπημα για τον Ολυμπιακό και ένα τεράστιο κομμάτι για το ΠΑΟΚ. Ναι. Και εκεί λέμε, τι θέλει να μου πουλήσει ο άλλος. Ότι έγινε ένα λάθος μικρό στο μάτι του Ολυμπιακού και ένα τεράστιο στον ΠΑΟΚ. Ένα όμως. Ναι, αυτό πουλάνε. Δεν πουλάνε ότι έγιναν λάθη και στα δύο μάτς που έκριναν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα. Και πιο πολύ το Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει με goal offside. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αγάπη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που κάναμε. Να δώσω χαιρετίσματα εκεί στην παρέα σας θέλω. Βεβαίως. Βλέπει GNTM αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ναι. Στηρίζω. Λοιπόν. Καλό σου, βράδυ, και το Παπαδόπουλο λίγη ηρεμία, φίλε, λίγη ηρεμία. Ήρεμος είναι, αγάπη μου. Άκου μετά τις 11 λοιπόν. Τώρα, μετά τις 11 τώρα θα για να μαθαίνεις πώς λέγονται σωστά τα πράγματα. Ναι. Γιατί έχεις ακόμα. Ναι. Ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια. Άντε, πουλί. Άντε, έλα, φιλιά. Λοιπόν. Λοιπόν, πολύ καλά το είπες, φίλε. Αυτό πολύ μ' άρεσε. Ήταν πολύ αντρουά το τελευταίο.
Πολύ. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα για να πάρει το λόγο ο Νίκος Παπαδόπουλος να μας τα πει εδώ πέρα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος. Τα μικρόφωνα Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526, μην το ξεχνάτε. Με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, ακούσαμε το του ΠΑΟΚ από την Αγάπη Γαβριλίδου νωρίτερα. Λοιπόν, γιατί βγάζει 23 Σεπτεμβρίου. 23. Πώς έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 4 Δεκέμβρη. 4. 23. Παραμονές του Αγίου Σάβα. Μάλιστα. Σήμερα της Αγίας Βαρβάρας, αύριο του Αγίου Σάβα και μεθαύριο ο Νίκο Παπαδόπουλε. Γιορτάζει εκπομπή, γιορτάζει πολύ όλοι. Ο προστάτης του πολεμικού ναυτικού. Έτσι. 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 Ο Άγιος Νικόλαος. Καπετάνιε Ντερντιλή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Να ρωτήσω λίγο κάτι πριν πάμε εκεί. Mm. Εμείς την Πέμπτη που κάνουμε 10 ώρες το βράδυ εκπομπή πρέπει να φέρουμε κέρασμα εδώ, όχι, ρε φίλε. Εγώ θα έρθω από νωρίς όμως. Α, την έφαγες. Την έφαγες. Βγήκα κι εγώ. Ωραία, όλα καλά. Να χαρά. Να χαρά. Εμείς τη φάγαμε. Έχουμε εδώ Καβαδία την Πέμπτη, άνθρωποι να φάμε τίποτα. Μπίλι. Θα είσαι εδώ την Πέμπτη. Α, μπράβο. Όχι. Όχι. Αυτό παίρνει πάλι άδεια, ρε. Ναι, δεν είναι την Πέμπτη, έχει δίκιο. Άδεια, γιατί παίρνει πάλι. Γιατί μπορεί, ρε φίλε, τι γιατί. Πόσες εβδομάδες. Αν μπορείς, πάρει και εσύ. Πόσες εβδομάδες. Ό,τι θέλει κάνει. Μία. Εντάξει. Ό,τι θέλει. Την άλλη εβδομάδα θα πάλι εδώ, δηλαδή. Γιατί παίρνει άδεια. Άρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα λείπεις. Να αντιστρέψω την ερώτηση και να το ρωτήσω εσύ γιατί δεν παίρνεις άδεια. Γιατί δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Ναι. Είδες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπαίνεις. Σκληρή μένει πραγματικότητα. Δεν μπαίνεις. Για πες. Δεν μπαίνεις. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν, όχι, δεν είναι και όχι λύνε. Για πες λοιπόν. Πάμε στα του Άρη. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Στο να πω, έχω νομίζω ότι πλέον δεν είμαστε. Του μάζι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Πλέον υπάρχει ο Ατρόμητος μπροστά για την ομάδα. Mm-hmm. Δύσκολο παιχνίδι αυτό στο Περιστέρι για τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Ατρόμητος Άρης παίζει τώρα. Ναι, Κυριακή σε 7. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Ατρόμητος, είναι η αλήθεια. Ναι, και επειδή ο Άρης είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη το μάτς της Κυριακής κόντρα στον Ατρόμητο. Δεν λέω ότι ο Άρης φαβορεί, απλά το momentum των ομάδων δεν είναι. Μιλάμε τώρα για έναν Άρη ο οποίος δεν ξέρω αν το είδε στο μάτς την Κυριακή. Το είδα. Ναι, έχει βάλει τον Παναθηναϊκό 60 λεπτά και το σφυροκοπεί. Δεν τον έχει αφήσει να πάρει ανάσα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι που από το γήπεδο πάντα φαίνεται καλύτερα από κάποιον από την τηλεόραση. Αυτός ο Μπουζούκης. Ναι. Το τρέχει το γήπεδο όσο το έβλεπα εγώ να το τρέχει από την τηλεόραση. Όχι. Μάλιστα. Άρα είναι, είναι εκεί που πρέπει την ώρα τρέχει, που πρέπει. Τρέχει, αλλά όχι τόσο πολύ όσο μπορεί να φαινόταν την τηλεόραση. Okay. Μιλάμε λοιπόν για έναν Άρη που έχει βάλει τον Παναθηναϊκό κάτω και να έχει σφυροκοπήσει. 60 λεπτά, αλλά. Λίγοι χαρακτηρισμοί, το σφυροκοπήσει, οκ. Εντάξει, δεν έχει σφυροκοπήσει, ρε φίλε, γιατί δεν έχει πάρει ανάσα ο άλλος. Έχει βγάλει το εντωμεταξύ ο Άρης φοβερό pressing. Δεν το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει στο καλύτερο πρώτο του ημίχρονο φέτος, όχι βασικά, το έχει κάνει σίγουρα, αλλά δεν αξιοποιεί τις 2-3 στιγμές που είχε στο πρώτο μέρος και τις φάσεις που του δόθηκαν στην επανάληψη. Γιατί η όλη κουβέντα που προέκυψε μετά από αυτό το παιχνίδι, για αυτή την κουβέντα, ο μόνος που φταίει είναι ο Άρης. Που δεν έχει ρίξει 3 γκολ τον Παναθηναϊκό, που μπορούσε το μάτς. Δεν θέλω να τις προσεγγίσεις. Άκουσε με, φίλε, που δεν έχει ρίξει 3 γκολ. Άκουσε με λίγο. Όχι, είχε τις ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι, ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Έτσι είναι πραγματικότητα. Το μάτς μπορούσε να πάει και 3-0. Δεν το έκανε ο Άρης. Okay, δεν πήγε. Γιατί η τελική. Μπορούσε να πάει. Το θέμα είναι τι έγινε στο τέλος. Γιατί σου λέω, φταίει ο Άρης που δεν καθάρισε το παιχνίδι νωρίτερα και να το πάρει και άνετα κιόλας. Γιατί δεν το καθάρισε, αυτό θέλουμε από σένα. Γιατί δεν το καθάρισε. Γιατί δεν. Ο Παντελίδης μπορεί να του πει τι να κάνουμε μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Εκεί είναι δικό του θέματο. Του λείπει ποιότητα όχι. Δηλαδή. Στην τελική ενέργεια. Όχι, ποιότητα έχει. Στην τελική ενέργεια. Όχι, ποιότητα έχει. Πούντι. Στο... Δεν μπαίνει μπαλά μέσα. Έχει παίξει ποιοτικού ζευγικού. Δεν τη βάζω μέσα. Βάλω το χαλαίο πίσω, γιατί το κόβει. Δεν βάζω την μπάλα μέσα. Είχα πάρει από τον Παναθηναϊκό 3-4 φάσεις καθαρές για να κάνω 2-0 να τελειώσω. Αντίο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιουνές και ο Ματέο ή ο Ντιγκίνη δεν έχουν την ποιότητα. Ματέο ήταν κακός προχθές. Δεν ήταν τόσο καλός, ναι, και έχει χάσει λίγο σε κάποιες φάσεις που δεν κάνει τελική πάσα σωστό. Επίσης, να σου πω λίγο κάτι. Ο Γκάμα, εντάξει, έχουμε πλέον ένα δείγμα καλό, ρε φίλε. Έτσι. Ενώ κάνει πολλές επαφές με την μπάλα, δηλαδή την παίρνει πρωτοβουλίες, την κουβαλάει. Παίρνει και φάουλ. Πολύ ωραία. Ναι. Δεν έχει το κάτι στην τελική ενέργεια δεν μου βγάζει, ρε παιδί μου. Έχει θέμα. Τελική ενέργεια δεν λέω να πάρει την μπάλα και την βάλει γκολ. Τελική ενέργεια μπορεί να είναι μια πάσα. Γκάμα, το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί είναι να είναι τελική ενέργεια η πάσα κλειδί που αλλάζει όλη την άμυνα. Ενώ δηλαδή όντως κουβαλάει, βγαίνει μπροστά, δεν κρύβεται και όλα αυτά. Σε αυτό είναι πολύ καλός. Εκεί κάτι του λείπει, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν το έχει ακόμα εκεί, ναι. Κοίτα, είναι αυτό που είχα πει
πριν έρθει ο Παντελίδης. Όχι για τον Γκάμα συγκεκριμένα, αλλά είχα πει γενικά ότι. Χαμήλωσε το λίγο προς τώρα, εντάξει. Άστο να παίζει από πίσω. Ότι θα επαναξιολογήσουμε πολλούς ποδοσφαιριστές. Και την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα για τον Μπάσα, κάποιοι κράζανε. Για την εμφάνισή του με τον Όφη. Η εμφάνισή του με τον Παναθηναϊκό είναι συνέχεια της εμφάνισής του στον Όφη. Δεν λέω ότι βασικά. Δεν λέω βέβαια ξαφνικά ότι ο Μπάσα έγινε ο φοβερός και ο τρομερός. Απλά είναι σιγά, αρχίζει να είναι πλέον ο παίκτης που ήθελε ο Άρης το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί δεν είναι κανένα παιδάκι, έχει παίξει Σέρια Α και Σέρια Μπ τόσα χρόνια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, έτσι. Mm-hmm. Το ίδιο που συμβαίνει με τον Μπάσα ή με τον Γιουνές για παράδειγμα ή με τον Μενέντεθ, πιστεύω ότι θα γίνει και με άλλους ποδοσφαιριστές μέσα στο επόμενο διάστημα. Αν συνεχίσει ο Άρης σε αυτό το μονοπάτι, σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς με τον Παντελίδη. Mm-hmm. Γιατί έχει έρθει ένας προπονητής, ο οποίος φωνάζει τον παίχτη μέσα στο γραφείο του. Και του λέει, εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά που κάνεις, αυτό, αυτό και αυτό συγκεκριμένα όμως. Θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Τους δίνει ρόλους, τους δίνει κατευθύνσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ποδοσφαιριστή. Όσο έμπειρος και αν είναι, θέλει πάντα μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μέσα στο γήπεδο. Γιατί οι παίχτες, οι 11 που είναι μέσα σε μια ομάδα, είναι συγκοινωνία δοχεία. Η λειτουργία του ενός συνδέεται με τη λειτουργία του άλλου. Και γι' αυτό σιγά σιγά, έστω και από αυτό το πρώτο δείγμα των δύο παιχνιδιών, ο Άρης φαίνεται να εξελίσσεται πάλι. Είχε μείνει στάσιμος με τον Ερέρα. Υπάρχει μια συνέχεια όμως πλέον με τον Παντελίδη. Έχοντας πάντα βέβαια, τονίζοντας πάντα ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, έτσι. Μην μείνουμε τώρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια και πάει μάλλον την Κυριακή στον Ατρόμητο και δεν βλέπετε. Εντάξει. Όπως τώρα γράφουμε καλά λόγια του δουλειά του Παντελίδη, θα κάνουμε και την κριτική μας την Κυριακή αν δεν πάνε καλά τα πράγματα στον Ατρόμητο. Και ανάλογα και με την εικόνα της ομάδας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι. Αν έχετε παρουσίαση στον Αθένα Τρίπολη, θα χαρακτηρίζει τον Παντελίδη Γκινιόλη. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν με τον κέρδισε τον Όφη με δύο γκολ στο τέλος. Όταν με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μέχρι να το βάλει. Πρόσεξε. Ο Παντελίδης ως προπονητής του Αστέρα έχει σοφαριστεί τον Παναθηναϊκό στο 90 με πέναλτι. Ως προπονητής του Άρη έχει σοφαριστεί με τον Παναθηναϊκό σε καθυστερήσει με πέναλτι πάλι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι λίγο γκαντέμις. Είναι λίγο γκαντέμις. Είναι λίγο. Αλλά εγώ σου είπα στην τελική για μένα στο τέλος του προχθεσινού αγώνα αυτού είναι ο Άρης. Γιατί έχει εξαφανίσει τον Παναθηναϊκό 60 λεπτά. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να το κάνει παραπάνω βέβαια. Λοιπόν, και δεν έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Γιατί ήταν ανώτερο του αντιπάλου του. Έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει φάση στο Βικελίδη. Είναι αυτή η φάση στο τέλος, η οποία. Δεν έχει κάνει. Δίνεται πέναλτι. Δεν έχει κάνει φάση. Το οποίο βέβαια όταν το δεις μετά στο replay δεν είναι πέναλτι. Δίνεται πέναλτι γιατί είναι στο 90. Ναι. Γιατί είναι φάση δύσκολη, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ας περίμενα να σου πω. Να σου πω. Και γιατί ο τύπος έχει δώσει το δεύτερο πέναλτι με τον ναι. τέτοιον και επειδή είναι Έλληνας, εννοείται σου λέει. Ωχ, πέναλτι, τελειώσαμε. Για τη φάση του Σιώπη. Λοιπόν. Γιατί λένε, ας πούμε, λένε, λέει και ξελέει και τα λοιπά. Ο Σιώπης λέει μετά στις δηλώσεις του και μετά έκανα το πέναλτι. Ναι. Δεν παραδέχτηκε ότι ήταν πέναλτι. Αλλά εγώ σου λέω ότι έστω ότι το εννοεί εκείνη τη στιγμή. Και εγώ που ήμουν στο Βικελίδης και 20.000 κόσμος στο Βικελίδης, όλοι το είδαμε ως πέναλτι. Γιατί τα πόδια του είναι εκεί. Το θέμα μας είναι ότι δεν υπάρχει επαφή Σιώπη Μπουζούκη. Και ο Μπουζούκης, άμα κοιτάξετε το replay προσεκτικά, πέφτει πολύ θεματικά. Έτσι. Ένα πέναλτι μου έκανε, αλλά τέλος πάντων. Αν κοιτάξει, το έχω δει το replay από 19 λεπτά, δεν τον βρίσκει, να ξέρεις. Και εγώ στη μετάδοση λέω είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ήταν εκ πρώτης όψεως, σε πρώτο χρόνο ήταν πεντακάθαρο. Εντάξει. Και ο Σιώπης κάνει αυτή τη δήλωση που κάνει, αν τα θεωρήσουμε ότι λέει παραδέχεται ότι είναι πέναλτι. Κάνει τη δήλωση που κάνει, μην έχοντας δει το replay. Τι μην έχοντας δει το replay, φίλε. Μπε στη φάση είναι, αυτό είναι στη φάση. Τι να το κάνει το replay αυτός ο οποίος συμμετέχει στη φάση. Σου δεν είμαι εσύ εγώ. Ο Τζοβάρας εκεί όπως ήταν παρασύρθηκε. Και ήταν και το λογικό να το δώσει γιατί όλοι αντιληφθήκαμε εκεί στιγμή ότι είναι πέναλτι. Σου λέω όμως ότι μετά βλέποντας το replay, γι' αυτό λέμε για το VAR, αν έβαζε ο Τζοβάρας το VAR εκείνη την ώρα, θα έβλεπε ότι δεν είναι πέναλτι του Σιώπη. Εντάξει, όπως ο κύριος Τζοβάρας νωρίτερα δεν είχε δώσει κόκκινη στο, δεν είχε δώσει κόκκινη στο Νησούα και έπρεπε να έχει δώσει νωρίτερα και την κόκκινη στο Μακέντα. Για το σχέδιο πέναλτι που δεν ήταν, έτσι, γιατί βλέπω ότι δεν το αναφέρει. Ποιο? Το δεύτερο πέναλτι που δεν ήταν. Συζητήσουμε. Δηλαδή του Παναθηναϊκού που είναι τόσο περίεργη φάση δεν ήταν και του Άρη που είναι ξεκάθαρο, που φαίνεται να μην είναι τέλος πάντων τόσο φυσιωτούμενη φάση, μου λες ότι είναι συζητήσιμο. Γι' αυτό σου λέω, πώς θα βλέπω καθένας. Κατάλαβες. Αυτό σου λέω. Μου λες εδώ εγώ με σιγουριά. Εγώ δεν σου λέω. Μου λες με σιγουριά ότι δεν είναι πέναλτι του Σιώπη, ο οποίος είπε έκανα πέναλτι και μετά είπε ότι δεν είδα το replay. Ωραία. Ποιο replay, ρε φίλε, εσύ είσαι με στη φάση. Ποιο replay. Υπάρχει επαφή. Άλλο ποιο είναι με στη φάση, άλλο υπάρχει επαφή. Μην μπερδεύεσαι. Άλλο ποιο είναι με στη φάση, άλλο υπάρχει επαφή. Και εγώ σου λέω για το πέναλτι του Άρη το εξή. Εντάξει. Είναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Εμένα με κνεύρισε με το πέναλτι του Άρη η τόσο μεγάλη διάσταση που δόθηκε στο πέναλτι του Άρη.
Και αυτή η ασπίδα προστασίας που σηκώθηκε για τον Παναθηναϊκό. Λες είναι ξαφνικά η ήρια γελάδα του φετινού πρωταθλήματος. Μην γίνει κάτι με τον Παναθηναϊκό. Κατευθείαν. Η Παναθηναϊκή ξεχνά τα χειρουργεία που έχουν κάνει σε τόσες και τόσες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια. Και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Και ξαφνικά βγήκαν αδικημένοι της υπόθεσης. Εντάξει. Και εγώ αυτό το οποίο είπα χθες στην εκπομπή το εννοώ το απόγευμα με τον Χρήστοφο. Με αφορμή πάντα, το τονίζω, με αφορμή πάντα τον τόρο που δημιουργήθηκε. Γιατί ξαφνικά είδα απίστευτη ευαισθησία ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις που ο Άρης αδικήθηκε δεν ήταν τέτοια ευαισθησία. Έτσι. Ενώ με τον Παναθηναϊκό ξαφνικά θύχτηκαν όλοι. Γι' αυτόν εγώ τον λόγο λοιπόν δεν θα απολογηθώ για το πέναλτι αυτό. Και δεν είναι ο Άρης τόσο δυνατός εξαγωνιστικά για να στήσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Και δεν βρίσκω και άλλη ομάδα που να θέλει να στήσει τον Παναθηναϊκό. Που τα λέμε μεταξύ μας. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός από τους μεγάλους είναι ίσως ο πιο ουδέτερος φέτος. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το πέναλτι. Το πέναλτι του Άρη δεν είναι. Το πέναλτι του Παναθηναϊκού δεν είναι πέναλτι. Μην λέμε ότι θέλουμε. Τέλος πάντων, η διαιτησία επαμένει είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και οι Έλληνες διαιτητές γενικότερα μας έχουν απογοητεύσει. Δεν με έχεις δει καθόλου. Και όσες προσπάθειες και αν κάνατε, δεν με έχετε εκνευρίσει την αλήθεια. Δεν με έχεις δει καθόλου. Ούτε τόσο. Γιατί ρε φίλε. Κάτι διαφορετικό. Δεν έχω δει, όχι. Για μένα κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ, ξέρεις τι, δεν είναι ότι δεν ήθελα, δεν μπόρεσα να το δω. Γιατί και στις δύο εκπομπές, τη μία έμενα στο Κιντικουλέ. Ναι, οκ. Okay. Και την Κυριακή μας στο Βικελίδης και δεν είχα την ευκαιρία να το δω. Εμένα μου αρέσει που οι πρώην ποδοσφαιριστές μπαίνουν μπροστά. Και εμένα. Και είναι πρωταγωνιστές. Και εμένα. Και. Και βλέπω το δημοσιογράφο να έχει δεύτερο ρόλο δίπλα του. Και μ' άρεσε, δηλαδή. Μ' άρεσε εκεί που είναι ο Νικολαίδης, ο Κατσουράνης. Ναι. Ο. Ξέρω εγώ ότι προηγούμενο τον Μπασινά, τον Γιανακόπουλο. Μ' άρεσε. Ακόμα και ο Κονέ που ήταν εκεί με αυτά που είπε, που μπορεί να συμφωνήσει, μπορεί να διαφωνήσει, ο καθένας έχει την άποψή του. Οκ. Okay. Το να ακούς πρωταγωνιστές και ποδοσφαιριστές έχει πάντα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μ' άρεσε που είδα ποδοσφαιριστή να μιλάει με ποδοσφαιριστή. Και δεν είδα δημοσιογράφο να μιλάει με ποδοσφαιριστή. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, είτε είναι πρώην είτε είναι νυν, έχουν μια δική τους γλώσσα και ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας και καταλαβαίνονται. Εμένα αυτό μ' αρέσει. Ναι. Εντάξει. Ναι, γενικά, διαφώνησα με τον Τάσο Κάκο που ελαφρά την καρδία είπε ότι είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού βέβαια. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει, λέει και μ' άρεσε η ατάκα που η χαρακτηριστική. Αφού το είπε ο παίκτη του, αφού λέει ο παίκτη του Άρη που είτε έκανε πέναλτι, είναι πέναλτι. Δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό που είναι η ένσταση αφού σου. Αφού ο παίκτη του Άρη είναι πέναλτι. Μάρια Νίκο, είσαι υποτίθεται εκεί πέρα για να σου λέει τι φάσει. Βάλτε την κάτω και δε το ρηπέ από 800 πλευρέ. Την έβαλε, την είδε και ο διαιτητή λέει ότι είναι πέναλτι. Και ο παίχτη που ήταν στη φάση είπε ότι είναι πέναλτι και μετά έφαγε το διαιτητή και το είπε αλλιώ. Okay. Μα δεν είναι πέναλτι. Μάστε. Οκ, okay, φίλε. Δεν είναι πέναλτι. Πολύ ωραία. Ξεκάθαρο είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι είναι, έτσι μας είπαν, έτσι σας λέμε. Όχι, δεν είναι έτσι μας είπαν, έτσι μας λένε, Νίκο. Το είδαμε στο replay, δεν ήταν έτσι μας είπαν, έτσι σας λέμε. Και μην μου λες έτσι μας είπαν, έτσι σας λέμε. Για θα πάει αλλού κουβέντα σε κατευθύνσεις και σε γραμμές που δίνονται. Μην με κάνεις τώρα τέτοια. Άντε. Εντάξει. Τα Viber έχουν πάρει φωτιά τόσα χρόνια. Άντε. Μπα, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αυτή τη φορά τα Viber είναι πάρα πολύ ήρεμα. Πάρα πολύ ήρεμα είναι. Άστο. Εκνευριστικά ήρεμα είναι. Εκνευριστικά ήρεμα. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Είναι εκνευριστικά ήρεμα, σου λέω. Βλέπω ένα σημείο και μετά βρίσκει κάποιος τον μπούσουλα μόνος του. Δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αφού θες, φίλε, να πιστεύεις ότι δεν ήταν, οκ, το κρατάμε, δεν θα σε πείσω εγώ, δεν σε πείσω κάκος, δεν σε πείσω Σιώπης. Ο Σιώπης μετά ξεπίστηκε από μόνος και όσο δεν ήταν. Όλα καλά. Όλα καλά. Βλέπεις ότι ο καθένας το βλέπει με τον δικό του τρόπο, λοιπόν. Ναι, οκ, okay. Βλέπω ότι ο καθένας το βλέπει με τον δικό τρόπο. Γιατί και εσύ το βλέπεις με τον δικό σου. Όπως εγώ βλέπω αντίστοιχα μια φάση με το δικό του Πάκου, το δικό μου τρόπο, δεν πειράζει. Εγώ συμφωνώ με τον Κάκο και με την πρώτη δήλωση του Σιώπη. Σήμερα δεν ξέρω τι. Σήμερα πώς το είπε ακριβώς. Θες, συγγνώμη. Ότι. Είπα ότι στεναχωρέθηκα, δεν είπα ότι ήταν πέναλτι. Και εγώ στεναχωρέθηκα πολύ. Και εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι το πέναλτι του στο Πάκου Αστέρας δεν έπρεπε να δοθεί. Ναι, είναι δύσκολη φάση. Ωραία, οκ. Δύσκολη φάση, πολύ. Okay. Πολύ δύσκολη φάση. Έχεις κάτσει να δεις το replay. Για ένα διαιτητή ο οποίος δεν έχει δώσει κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Έχεις κάτσει να δεις. Τα ζυγίζει και δίνει πέναλτι. Έχεις κάτσει. Είναι δύσκολη φάση και για τον Τζοβάρα που αντί να δώσει πριν δύο κόκκινους στον Παναθηναϊκό δίνει αυτό το πέναλτι. Τώρα θες το πάμε έτσι. Okay. Έχεις κάτσει να δεις το replay της φάσης. Ποιανού. Του Σιώπη.
Το είδα, την Κυριακή από 800 οπτικές γωνίες όπως το έχω πετύχει εγώ. Σε ένα replay, δεν ξέρω αν ανήκει στο YouTube. Ή αν το είδα στο βίντεο. 800 οπτικές γωνίες δεν νομίζω ότι έχει δυνατότητα να κάνει βιντεοτήρ χωρίς VAR. Δεν υπάρχει επαφή του Σιώπη με τον Μπουζούκη. Μάλιστα. Okay. Έχει άρα, πάρει λοιπόν που γραμμή, είπε έκανα πέναλτι, έχει το πάρει, είπε εννοώντας ότι ήμουν πρωταγωνιστής στη φάση του πέναλτι και όχι ότι το έκανε. Έτσι. Μάλιστα. Έχει πάρει γραμμή ο Μπουζούκης ότι έχει μπει ο άλλος ανάμεσα στα πόδια του και βουτάει με τον δύσκολο τρόπο που βουτάει. Βουτάει με τρόπο που δεν θα έπεφτε έτσι αν υπήρχε όντως η επαφή. Γιατί ο Μπουζούκης βουτάει έτσι. Βούτυξε δηλαδή. Βουτυχτής ο νεαρός Μπουζούκης. Το πήρε αυτός. Ναι, όχι, κάτσε γιατί πήρε με θέση και από έξω. Άτος. Έτσι είναι, παιδιά. Καβαδία, τα λέω ωραία. Τα εξηγώ ωραία. Τα εξηγώ. Στα εξηγώ. Ναι, ότι έχει πέσει πολύ υπερβολικά, έχει πέσει, αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Φάνηκε με γινούμενο ότι έπεσε πολύ υπερβολικά. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα είπαμε ατρόμητος. Ατρόμητος, ναι, ναι, ναι. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν είσαι καλό φεντιάρα ατρόμητος. Πήγε ο κύριος Πανός χθες στην ΚΕΔ να διαμαρτυρηθεί πριν το μάτς με τον Άρη. Θα έχει ξαναδεί αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω. Γιατί να μην έχει, ρε φίλε. Δεν νομίζω να έχει. Παίζει ο τρίτος με τον. Δεν νομίζω να έχει. Έκτος. Δεν νομίζω να έχει. Μα πρέπει να έχει, λέω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν. Καλά, για αυτό που λέγαμε πριν. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να έχουν. Αλλά το συγκεκριμένο δεν θα έχει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο. Και επιστρέφουμε για να δούμε σε λίγο. Φεύγει και όλα τελευταίο μισάωρο, να δούμε ποιο φεύγει ο GNTM. Γιατί πραγματικά η αγωνία έχει κορυφωθεί στην κορυφαία εκπομπή που παρακολουθεί όλη η Ελλάδα με comment in Anas. Είναι... Τι έχει βγάλει ο άνθρωπος. Είναι γκέτο. Τι έχει βγάλει ο τεράστιος Μικ Μίλλερ, φίλε. Λοιπόν, Championships λέγεται το. Championships. Το album. Yeah, Championships. Νομίζω αυτό είναι με αυτόν τον μπακαλιάρο τον Drake, εκείνο που είναι στο Τορόντο. Εκεί μπροστά στα κόρτσιτ όλη την ώρα. Αυτός, ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν έχει γράψει κομματάρες, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά με εκνευρίζει τον μπακαλιαρλίκι του, με τσατίζει πάρα πολύ. Είναι νομίζω αυτός που λέει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Αυτό είναι που λέω, ρε Μπίλι, για δες λίγο. Αυτό είναι, για δες. Για δες λίγο στο. Πώς λέγεται το τραγούδι. Για δες το λίγο, με αυτόν είναι. Fit Drake λέει. Αυτός είναι, ναι. Ακούγεται η νιαουρίστικη φωνή του. Λοιπόν, τέλος η Μικαέλα, φίλε. Από τη τριάδα φωτιά έμεινε μόνο η Εύη. Τώρα να σου πω κάτι, Βασίλη, όπως ανοίγουμε μετά τα παιχνίδια, τις δηλώσεις των προπονητών, δεν πρέπει να ανοίξουμε τώρα εδώ πέρα. Τώρα έχει τελειώσει το δικό τους μάτς. Ναι. Δεν πρέπει να ανοίξουμε το Star για να ακούσουμε τι λέει, ρε φίλε. Ναι. Άνοιξε το λίγο. Όχι, δεν τα ανοίξουμε. Όχι. Να μου την προσέχετε την Εύη. Να τη. Να γνωρίτε λίγο το σηκωμένο φίδι τη. Έκλαψε και η Εύη, ρε φίλε. Την γιατί δεν έκλαιγε. Όχι, αφού ήταν από. Πάω κολόνα και μισή. Έχω να καταγγείλω ότι χθες μπορούσαν να επιλέξουν από αυτές που βγήκανε τρεις τύψεις για να γυρίσουν. Και μία εκ των επιλογών ήταν η Μέγκη, ρε φίλε, και δεν την ψήφισαν, δηλαδή είναι δυνατόν. Χθες τις βάλανε αυτές που είναι μέσα να επιλέξουν τις τρεις που θα γυρίσουν πίσω. Ναι. Ωραία. Η μία ήταν η μαύρη, η οποία με το που γύρισε έφυγε χθες. Η άλλη ήταν αυτή ξενερωτίδου ή τσακουρίδου, πώς τη λένε, και η άλλη αυτή με το πολύ κοντό μαλλί που το κόψαν εντελώς κοντό και είναι σαν εκείνον από το Ice Age. Τα μάτια. Δεν ξέρω πώς τον λένε κιόλας. Δεν ήταν ποντίκι, δεν ξέρω τι ήταν. Τέλος πάντων. Ωραία. Και αντί η μαγική τριάδα να πάει μέχρι το τέλος, πλέον έχει μείνει μόνο η Εύη. Πάει και η Μικαέλα, γυναίκα γνωστού πρώην ποδοσφαιριστή και νυν βοηθού του Τραϊανού, δεν λένε, κάνω λάθος, στο Πανετολικό. Mm-hmm. Έτσι. Και έφυγε και η Μέγκη. Δηλαδή, τι ψωμάκι να έχω εγώ τώρα. Στο μεταξύ, μάλλον η ψηλή, η δική σου η αγαπημένη με την Ειρήνη, με τη Χονδρούλα. Και η Χονδρούλα βγήκε. Είχε θέμα με το ζάχαρό, τη λέγεται, πώς συνεχίσει και έφυγε. Δεν έχει ψωμάκι πλέον, δηλαδή το GNTM τελείωσε. Χάθηκε η κόντρα, χάθηκε. Δεν έχει, ρε φίλε, ναι. Χάθηκε ναι, δεν έχει φρύδια σηκωμένα, δεν έχει λίγο να μαλώσουμε, λίγο να πλακωθούμε, λίγο να κάτι. Τι να βλέπουμε εμείς από εκεί. Ξεκατίνιασμα τώρα, μαζεύει τα πράγματα. Ναι, επίσης πλέον δεν έχει κάτι καινούριο, ξέρεις. Στην αρχή είχε και λίγο ενδιαφέρον, ξέρεις, να δεις, ρε παιδί μου, να πεις καλό αυτή. Κατάλαβες. Πλέον τις έχεις δει όλες. Δεν έχεις να δεις κάτι καινούριο. Ξέρεις πάνω κάτω. Να ανακαλύψει ένα χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Όχι, για να πεις ότι καλό αυτή. Κατάλαβες. Τις έχεις δει πλέον, ξέρεις τι είναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό έπρεπε να έχουμε λίγο ψωμάκι. Λίγο... Πότε τελειώνει. Αχ, για τελειά. Δες τώρα, εδώ. Και έμεινε μόνο υψηλή. Πιο καλή όνο, λέω εγώ. Ναι. Έτσι, εγώ αν ήμουν δηλαδή με βάση. Δεν θα ψήφιζα αυτή να κερδίσει. Εντάξει. Γι' αυτό μου αρέσει. Ναι. Αυτή και η άλλη Άννα, πώς τη λένε. Δηληνού καμπάνα.
Άννα. Ναι, τέλος πάντων. Σιμεωνίδου, ξέρω εγώ πώς τη λένε. Όπως τη λένε, ναι. Ναι. Σαλονικιά εδώ πέρα, δικιά μας κοπέλα. Έτσι. Έχουμε, νομίζω και αυτή έβγαινε Σαλονικιά. Και αυτή? Έτσι νομίζω. Βγάζει Σαλονίκη, ρε φίλε. Ναι, ναι. Τι βγάζει. Εν μεταξύ, όλες αυτές έχουν κάνει, ξέρεις. Έτσι. Τι? Σχολή, εδώ. Τι εννοείς? Η σχολή, ρε παιδί μου. Μαρκή, Ζαντόρ. Καλά, εντάξει. Κάσπερ. Οκ. Κάσπερ, Βαβερίκοκο. Εντάξει. Έχουν περάσει αυτές τώρα, ναι, 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 ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά για μερικές, και το έχω ζητήσει πολλές φορές με τον Νίκο, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί, ας πούμε, αυτή η Άννα, για παράδειγμα, να είναι ρε φίλε 21 ετών. Σίγουρα οι μισές έχουν δηλώσει λάθος ηλικία. Ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να φαίνονται τόσο μεγάλες και να είναι μόνο 20-21 χρονών. Η Μικαέλα Βουχωρή λέει ότι είναι 24 και έχει παιδάκι. 24 ή 20. 24. 20 είναι η Ελεάνα. Αυτή... που έχει και αυτή παιδάκι. Εκείνη ρε φίλε, λέει τώρα. Εντάξει. Αυτή πήθηκε 24. Οκ. Okay. Ναι, αυτή πόσο είναι. Μεγάλη την κάνω. Δεν ξέρω. Η Εύη πόσο είναι. Ξέρω. Α, δεν ξέρω. Και είναι πολύ πετυχημένο που μετά βάζει και τέτοιο. Βάζουν και γράμμα και τέτοιο. Αυτό είναι γράμμα από ποιον. Αυτές που φεύγουν. Ναι. Αφήνουν ένα γράμμα. Ένα γράμμα για όλες, ξέρω εγώ, ή για μια φίλη τους. Γιατί γίνονται, ναι, και πάρα πολλοί φίλες εκεί, ναι, μέσα. Κατάλαβες. Έχω να πω ότι το GNTM, ναι, έχει δώσει λίγο ενδιαφέρον στην ελληνική τηλεόραση, φίλε. Έφαγε πρόστιμο. Γιατί? 20 χιλιάρικα. Γιατί υποβαθμίζει το προϊόν. Ποιος? Της τηλεόρασης, το GNTM. Άσε ρε. Αλήθεια. Ποιο προϊόν, ρε φίλε. Δηλαδή, αν δεν έχει το GNTM, τι θα είχε φέτος, δηλαδή, το βράδυ η τηλεόραση για να συζητήσουμε. Δηλαδή, άμα το GNTM, το οποίο εντάξει δεν είναι και το top ποιοτικό προϊόν, έτσι, οκ. Υποβαθμίζει όμως το τηλεοπτικό προϊόν. Το MyStyle Rock, ας πούμε. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω για το MyStyle Rock. Ή τα αποκαλυπτικά, εντάξει, του μένιου. Το bullying που έφαγα την περασμένη Παρασκευή από την έξω. Ναι. Εντάξει, έχω να το καταγγείλω. Ναι, ναι. Διότι τελειώνω από εδώ με τον Γιαννούλη και γυρνάω σπίτι μέσα στη χαρά να δω Μπαρτσελόνα Φενέρμπαχτσε. Οπα. Δεν βλέπω ποτέ. Και βλέπει το Next Top Model. Βαριόμουν. Βλέπει το Next Top Model. Ναι, τώρα άνοιξε, βρε, κάνε, ράνε, δεν. Ήθελα να δω τηλεόραση. Τέλος πάντων. Ναι. Και βλέπει το. Πες το, όχι Next Top Model. MyStyle Rocks. My Rocks, ναι. Το οποίο, ρε φίλε, εγώ πήγα σπίτι 10 και. Ναι. Μέχρι τη μια μισή, ρε φίλε, έπαιζε. Δηλαδή έλεγα, θα βάλει λίγο διαφημίσει, θα βάλει τίποτα. Δεν προλάβαμε να δούμε τίποτα. Παρασκευή είναι τον καλά. Ναι, ξεκινάει, υποτίθεται 9 η ώρα. Ωραία. Και τελείωσε το σκηνικό 1 και 20. Δηλαδή δεν βαρέθηκαν. Και με ενημέρωσαν. Κακό. Ότι το απογευματινό επεισόδιο έπαιζε μέχρι τις 7 και 10. Δηλαδή το Sky την Παρασκευή όλη μέρα παίζει MyStyle Rocks. Όλη μέρα. Δεν έχουν να πουλήσουν τίποτα. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν. Ξέρεις τι, έχουν χαθεί και τα. Πώς τα λένε. Τα πια. Και τα reality. Τώρα το όνομα του που παίζει δεν λέει εκεί πολλά. Γραμμή. Δεν λέει εκεί πολλά. Το όνομα του που παίζει τώρα. Ναι. Κάτι ακούγεται από πίσω, Μπίλι. Κάτι ακούγεται από πίσω περίεργο. Πάλι διαφημίσαμε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι. Δεν, δηλαδή και το survival που θα γυρίσει κάπου στα κοντά, δεν νομίζω ότι. Οι ώρες είναι περίεργες, φίλε, τώρα. Και οι μέρες. Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή θα έχει survival 3 από ένα σημείο και μετά. Δεν. Κουράσαν αυτά, κατάλαβες. Το GNTM, ας πούμε, είχε λείψει. Γιατί αν θυμάσαι πριν κάποια χρόνια είχε υπάρξει αυτά το Next Model. Εμφανίζονται, κάνουν ένα κύκλο, χάνουν την ουσία τους, αλλά μετά πάλι εμφανίζονται. Ναι. Εντάξει. Θα κάνουν και δεύτερο σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν δεύτερο. Ναι, μετά την επιτυχία του πρώτου θα κάνουν. Ναι. Δεύτερο, το οποίο θα κάνει κοιλιά. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί με το δεύτερο, όπως έγινε και με το Survivor, ας πούμε, θα γίνονται οι συγκρίσεις. Δεν θα υπάρχει η Μέγκη. Μπορεί, ναι, βέβαια. Εντάξει, ναι, έτσι. Όπως δεν υπήρχε Ντάνος, ας πούμε. Ναι, δεν υπήρχε Ντάνος ο δεύτερος. Δεν θα υπάρχει αυτό το ψάρι, το συχαμένο Καζαριάν, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να υπάρχει όμως και πάλι. Ναι. Και θα γίνονται αυτόματα συγκρίσεις. Δεν είναι απόφευκτο αυτό. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Σωστά. Σωστά. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα το Big Brother, ας πούμε, λένε, θα επαναφέρουν. Άντε, ρε. Ναι. Ρε φίλε, έχουμε δει τόσα reality που το μόνο που δεν τρώνε είναι σκουλίκια από κάτω. Τι να μας πει, το Big Brother όταν είχε έρθει πρώτη φορά ήταν όντως κάτι πρωτοποριακό. Το πρόδρομο. Εντάξει, πανηγύρι γινόταν. Το μπαρ. Σταματούσαν όλα όταν είχε Big Brother την πρώτη φορά. Σταματούσαν. Το μπαρ τώρα, ας πούμε, γινότανε. Πιστεύω ότι ένα δεύτερο μπαρ θα ήταν. Πολύ ωραίο κόνσεπτ θα ήταν ένα δεύτερο μπαρ, να ξέρει. Με Λορέτζο. Το μπαρ ήταν λίγο μούφα. Βρε Λορέτζο τη τώρα που θα παίζει τις 4 η ώρα. Απλά ήταν τότε και πιο. Ναι. Δεν είχε, ρε παιδί μου, τόσο μεγάλη πρόσβαση στο ίντερνετ για να βλέπει ό,τι θέλει. Με παρουσιαστή τον. Μίλτο Μακρύδη. Νικητή Ανδρέα Παρασχάκη. Έτσι. Και Γιώργο Νάιδα. Ναι. Ναι, ρε. Πότε. Έχει κανένα, ξέρω εγώ, κανένα 2-3 χρόνια. Και Μέρη Σκόρδου. Ένα. Μέρη Σκόρδου που βγαίνει. Με τον Άρη. Βγαίνει η Μέρη Σκόρδου από τον μπαρ. Ναι. Και τον ίδιο μήνα. Ναι. Ωραία.
Νομίζω ήταν Δεκέμβριος. Ναι. Καλή ώρα. Ναι. Βγαίνει από τον μπαρ και το θρυλικό Playboy, τότε που είχαμε την περιοδικά έχει κάνει, γενικότερα, ναι, έτσι, ναι, ναι. Έχει κάνει το θρυλικό εξώφυλλο Happy Mary Σκόρδου. Ναι. Εντάξει. Με φωτογράφηση Mary Σκόρδου. Που εγώ δεν ήμουνα του Playboy να τονίσω. Ναι. Ωραία. Διάβαζα άλλα περιοδικά τότε. Μαξίμ, αλλά έπεσε. Και απλά το Playboy, επειδή ήμουν από τα πιο. Το κορυφαίο αντρικό περιοδικό ever. Ναι. Ωραία. Αλλά εμείς στηρίζαμε, στηρίζαμε Πετράν, έτσι. Για να θυμηθούμε. Ναι, εννοείται. Ξεκάθαρα. Τώρα στο, νομίζω ότι σε κάποια φάση θα ξεκινήσει η εκπομπή του ξανά στο Ε. Στο πολύ, Open Beyond. Πολύ, πολύ μ' άρεσε η εκπομπή εκείνη, να ξέρεις. Το τόξο μ' άρεσε. Και φυσικά το μπαρ το οποίο προέκυψε, γεννήθηκε το συγκρότημα, οι φίλοι για πάντα. Φίλοι για πάντα, Γιώργος Ελευθεράς. Φίλοι για πάντα. Με Λορέντζο Καριέρα. Με Λορέντζο Καριέρα. Για έναν άλλο που είχαν από δίπλα. Ρε Λορέντζο, τη λεφτά που θα παίζει 4 ώρα. Ώρα. Βέβαια. Τότε ήταν με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα. Με τον Καραγκούνι. Όχι ο Μπασινάς, όχι ο Μπακουέλεγε. Ναι, ναι. Ναι. Άλλα χρόνια τότε, ρε φίλε. Πιο άγνα. Πιο άγνα, πιο ρομαντικά. Πιο ήταν. Ναι, τώρα, αν πατήσει το YouTube Next to Model, θα σου βγάλει τη Αμερική, θα σου βγάλει. Αυτό, τότε αυτό. Το YouTube δεν υπήρχε. Ή τέλος πάντων δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένο. Έτσι. Έτσι. Το τι, νομίζω, δεν υπήρχε, ρε φίλε. Το 2004 εμφανίστηκε το YouTube. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πιο πριν δεν ήταν. 2000 πριν ήταν. 2001. Ναι, 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 ναι. Σωστά. Η Φάρμα. Η Φάρμα. Η Φάρμα, ρε φίλε. Με εκείνο τον τύπο τον Θεό χωρέστο και εκείνο το φιλόσοφο, τον ωραίο, τον ψηλό. Πώς το λέγα, το Βασίλη, νομίζω Βασίλη λεγόταν. Βασίλη, ο ποιητή. Ο ποιητή, σαν αγιά σου. Η Φάρμα. Και εκείνο ωραίο κόνσεπτ. Ήταν άλλα χρόνια. Το πρώτο Survivor το original με το Βαλάση. Πώς το λέγανε εκείνο. Όχι, το... ο Βαλάση ήταν πιο μετά, τα μπέρδεψες. Ποιος ήταν. Τότε ήταν η. Ποιος λεγόταν εκείνο που τον πολεμούσαν εκείνες η Ορθούλα και η Ευαγγελία. Και η Ευαγγελία. Και η Ευαγγελία χαίρεσε. Που τρώγανε το Βαλάση, ρε. Βαλάση τον λέγανε. Βαλάση νομίζω το λέγανε. Με Γρηγόρη Ναούτογλου. Με Γρηγόρη Ναούτογλου, βέβαια. Γρηγόρη που δεν έφαγε τον Γρηγόρη όπως είναι τώρα, γιατί τώρα έχει γίνει καμιά 230 κιλά. Ναι, ναι. Τρώγανε ο Γρηγόρη που έφαγε τον Γρηγόρη. Εντάξει, Γρηγόρη, αγόρι μου σταμάτα λίγο. Ναι. Okay. Και εμείς το αγαπάμε το φαγητό, αλλά προσέχουμε. Ή αξέχασε εκείνε και τα ξεκατενιάσματα που είχαμε. Με είχε τσεκουμπές. Μετά και fame story. Και όχι, ναι, ας το fame story. Τις μεσημεριανές του μικρού τσικουρέ που, ναι, πηγαίναν, ναι, που πηγαίναν οικογένειες και κάναν πανηγύρι στον αέρα. Ναι. Και τότε οι γιαγιάδες μας τα βλέπαν αυτά ανελέητα και σταμάτητα. Ναι. Και μετά αλλάζει αγόρι μου, λέει. Θέλω να το δω. Ένα μόδες είναι αυτά, ρε φίλε. Έρχονται, φεύγουν, ξαναέρχονται. Ναι. Απλά το κακό είναι ότι τελευταία. Επειδή εντάξει, δεν είναι και τα λεφτά που υπήρχαν παλιά. Όχι. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου. Έτσι πολλές ιδέες για κάτι καινούριο. Λέει Survivor. Μετά από κάποια χρόνια επιστρέφω Survivor. Ανακυκλώνονται. Next on Model ξανά. Αυτό το voice πια έχει τεντωθεί. Δηλαδή δεν έχει μείνει τραγουδιστής και τα voice που να μην έχει πάει να τραγουδήσει εκεί πέρα. Ελλάδα έχει ταλέντο. Πόσο ταλέντο πια έχει αυτή η Ελλάδα. Δηλαδή έχουν γίνει 8 κύκλοι. Πόσο ταλέντο να δούμε πια. Πόσο το... Έβλεπα προχθές έναν τύπο ο οποίος φορούσε μάσκα και έπαιζε κιθάρα ηλεκτρική. Δηλαδή το έχουμε πάει εντελώς. Όλη η Ελλάδα έχει τραγουδάει και έχει ένα ταλέντο. Ναι. Όλη η Ελλάδα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή λίγο έχουμε κουράσει με τα ίδια. Κατάλαβες. Με τα κόσμια που έρχονται και ξαναέρχονται. Και επιστρέφουν και φεύγουν, κάνουν ένα κύκλο μετά ξαναγυρνάνε. Κατάλαβες. Εκεί έχουμε. Φέτος έχει πάρα πολλές σειρές. Δεν έχω δει καμία για να είμαι ειλικρινής. Από όλες τις καινούργιες. Αυτή με τη Ματσούκα θα αλλά να παίζει πολύ σειρά φέτος. Ναι. Κοίτα, αυτή που έχω δει και μ' άρεσε. Ναι. Είναι η μοναδική που έχω δει. Έχω χάσει βέβαια τα 3-4 λεπτά. Πέτα τη φρυτέζα μου. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι. Το εκάτσα και το είδα. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Ναι, 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 ναι. Έχω χάσει τα 3-4 τελευταία βέβαια. Αλλά είναι, έχουν δέσει πολύ ωραία. Πρέπει να έχω να δω ελληνική σειρά. Τζένι Μπόση. Να έχω να δω από Πακαλιάτη ακόμα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Αξίζει. Okay. Αξίζει, λες εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, Νίκο, το έχουμε στο νου μας. Το έχουμε στο νου μας να το δούμε. Και κάτι άλλο δεν έχω δει. Ναι. Έχω δει λίγο αυτό το. Αχ, μπορεί. Του Open το... που παίζει αυτό ο Λεωνίδης το 10 λεπτά κήρυγμα. Πώς το λένε. Okay, οκ, δεν το ξέρω. Ο Μπουγιούμπασης. Τόσο έχω εσένα. Mm-hmm. Δεν με ψήφισε ιδιαίτερα. Ναι. Σε οποίο παίζει η Ευγενία Σαμαρά. Που ήταν με τον Κανάκη στο Ράδιο Αρβίλα. Ναι, ναι, ναι. Κάπου είδα σήμερα ότι ο Κανάκης θα πάει λέγει στο Sky στην ΕΡΤ. Σοκ. Στην ΕΡΤ του Κανάκη. Ναι. Ράδιο Αρβίλα πάλι σήμερα. Εκπομπή κανονικά. Δεν ξέρω. Ας πούμε στο Sky καλά. Λείπει. Το Open Beyond. Λείπει ο Κανάκης. Το Open Beyond. Λείπει κυρίως από την νύχτα της πόλης θα πω εγώ και μετά από τηλεόραση. Για, καλά από την νύχτα της πόλης. Λείπει εδώ καιρό. Γνωμούλα μου ότι λείπει από την νύχτα της πόλης κυρίως και όχι από τηλεόραση. Τηλεόραση. Και αυτός με το ράδιο Αρβίλα 15 χρόνια, 10 χρόνια κούρασε. Υπήρχε ένα μαγαζί, μας είχε χαρίσει όμορφη στιγμή. Ναι, ναι, στιγμή αλήθεια. Το παλιό, το πιο παλιό σαλαδάδικα δεν το είχαμε προλάβει. Το έχεις προλάβει, όχι δεν το είχαμε προλάβει. Όχι. Πώς λεγόταν το Bullshit, έτσι πρέπει να λεγόταν Bullshit. Πολύ μικροί ήμασταν. Δεν ήμασταν ακόμα πολύ πιτσιρίκια. Λοιπόν, Νίκο Παδόπουλο, έχουμε κάτι άλλο το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, φίλε μου. Καλά, κάτσε να κάνουμε λίγο μία μικρή γύρα διαδικτυακή πριν κλείσουμε. Πώς είχε κάτι το οποίο δεν έχουμε. Στιγμή. Ναι, ρε παιδί μου, πώς είχε τίποτα το φοβερό. Πώς είχε ένα άρθρο πάλι από κάνα αρθρογράφο καινούριο, τάχα αντικειμενικό.
Εντάξει, παίζουν πολύ αυτοί. Ποιος έγραψε, ποιος έκραξε. Έχω διαβάσει ένα άρθρο Καπετόπουλου το οποίο είναι δηλαδή. Τι λέει, τι λέει. Τι να σου πω τώρα. Στο μαγαζί του Γιούρκα από τα 4 ευρώ του 4. Αυτοί κάθε μήνα βρίσκονται και τρώνε. Τη ζωή του δεν έκανε. Δεν θα τρελαθούμε. Αλλάξει Γιούρκα. Ο Γιούρκα επιχειρηματία. Γιατί όχι. Φράνιες, θέλω να γυρίσω. Κώστας Χαλκιάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Φίσας, Μπασινάς. Όλοι, όλοι εκεί. Ο Ντέμις που είναι. Έλα. Ντέμι δεν βλέπω. Γιατί. Γιατί ο Ντέμις δεν φέρει και άλλες ασχολίες. Να κάνει κομπή, έχει ο άνθρωπος. Α, δεν βλέπω Ντέμι. Έχει ασχολίες και άλλες ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Δεν βλέπω Ντέμι. Άγγελος Χαρξές, Παντελής Καφές. Άγγελος Χαρξές που είναι μόνιμος θα μόνος εντός έδρας του Άρη πλέον, έτσι να ξέρετε. Είναι και πέρα σταθερά. Μαλή βλέπω. Το μαλλί. Το μαλλί βλέπω. Οκ, okay, το μαλλί βλέπω το έχει στρώσει. Το έχει κάνει λίγο. Πιο πολύ μαλλί έχει ρε φίλε τώρα από ό,τι είχε παλιά. Ο Άγγελος Χαριστέας. Πιο πολύ μαλλί έχει. Ή μπορεί να τα άφησε λίγο. Αυτό λέω. Χρόνια πολλά και σύζυγό του που έχει ονομαστική σιωπή. Βεβαίως. Η Μπάρμπαρα. Βεβαίως. Ναι. Τον είδα στο Open την Κυριακή. Ναι. Προβλημάτισε λίγο η εικόνα. Δηλαδή αυτό το γκριπ φορούσε εκεί πέρα ήταν το μαλλί λίγο. Και έχω δει ένα πετυχημένο που είναι. Το γκρι και ο καναπές από πίσω. Είναι ολόγιος. Ναι. Και λέει αλήθεια, όταν έχεις δει καναπές. Ναι ρε φίλε. Και ήταν ένα κακοφορμισμένο γκρι. Δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις εκείνο το γκρι το... Ήταν λίγο περίεργο. Σαν τη τσάντα μου καλή ώρα. Όταν έχεις δει καναπές. Κατάλαβες. Το οποίο στη τσάντα είναι ωραίο, αλλά στο σακάκι δεν έλεγε και τόσα. Αυτός γιατί έφυγε από την Ολλανδία και γύρισε εδώ. Από την Ολλανδία τι έκανε στην Ολλανδία. Είχε μαγαζί. Ναι. Ναι. Οκ, ρε φίλε. Το ψωμί της ξενιτιάς Νίκο Παπαδόπουλου δεν είναι εύκολο. Καλά, ναι, οκ. Λεφτά δόξα το Θεό έχει στην άκρη. Ναι. Ανάγκη δεν έχει. Ναι, okay. Έχει. Απλά τον είδα λίγο και μου έκανε εντύπωση, ξέρεις. Μου φάνηκε πιο νέος από προηγούμενα χρόνια, κατάλαβες. Δηλαδή στο Euro μου φαινόταν πιο μεγάλος από έχει ότι τώρα. Έχει ασπίσει γκριζάρι βασικά. Ναι ρε, αλλά το μαλλί ήταν έτσι ωραίο, τρέντι, γυρισμένο, πλάγια, κατάλαβες. Ξέρει, ο πλέον προπονείς τίποτα τη ζωή του κάνει, μια χαρά, έχει τη γυναίκα, έχει το παιδάκι του άνθρωπος. Είναι βετεράνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν είναι σε ομάδα. Ναι. Δεν είναι ρε φίλε. Τι καθημερινότητα μπορεί να έχει. Συνήθως όλοι έχουν κάποιο μαγαζί τώρα. Είναι καφέ, είναι κάτι άλλο, κάτι έχουν να ασχοληθούν. Θα πάω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα υποστηρίξω τον αδελφό μου που είναι στον Όμπαντ. Παίξουμε λίγο στοίχημα. Παίξουμε λίγο στοίχημα. Όχι για το Χαριστέα, γενικά λέμε. Ναι. Εντάξει, αυτό. Θα πάω πιο κανένα καφέ. Θα πάω τη γυναίκα μου που πάω κανένα κόντρα καφέ. Αυτό, κόντρα καφέ. Κόντρα στον κούτρα, στον κόντρα καφέ. Αυτό είναι ελπίδα. Αυτή είναι η καθημερινότητα, καλά είναι. Δεν θα με χαλούσε. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα είναι σε ομάδα ο Χαριστέα. Έχει λε τα φόντα, τα προσόντα. Να σου πω κάτι, κανένα δεν τα έχει μέχρι ξεκινήσει. Ναι, ρε παιδί μου, ενώ είναι λίγο του Κολομπαριζέ, γιατί ουσιαστικά και να σε ομάδα αυτό θέλει. Να σου κολομπάρι. Αυτό λέμε, κατάλαβε. Να είσαι λίγο στο πύρι-πύρι, λίγο ναι, θα σε πάρω, ναι, θα τα πούμε, μη χαθούμε, πάρε με τηλέφωνο, θα σου στείλω mail και τέτοια. Αυτά υπάρχουν όλα αυτά. Τα έχει, λε. Δεν το ξέρω, για να σου πω. Αφήνει ανοιχτή την πόρτα δηλαδή του Άρη, τον Άγγελο Χαριστέ, αυτό λε. Εντάξει, κάποια στιγμή να σου πω κάτι, γιατί να μην το βλέπαμε κιόλα. Πρόσεξε, όχι να έρθει για να έρθει, να χτίσει ένα πώ τον μπορεί να βοηθήσει. Και μπορεί να φανεί χρήσιμος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό σου λέω. Να είναι το μάτι του Άρη κάπου. Έχει επαφές έτσι λίγο. Ολλανδίες, Γερμανίες, δόξα τω Θεώ, γνωριμίες έχει ο άνθρωπος. Εντάξει. Να... Είναι μια προσωπικότητα. Καλά, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει. Ένας πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Ο γενικοαρχηγός, έχω τον καταλληλότερο. Δεν θέλει. Δεν έχω, φίλε. Γιώργος Κολτσίδας. Κολτσιδάρ. Ναι. Ναι, σωστά. Σωστά. Γενικός αρχηγός. Και τι να το πάρει το Χαριστέα, να κουβαλάει τα δελτία. Όχι, δεν λέει. Ή να κάνει υπεσήματα στον διαιτητή. Όχι. Ο αρχηγό δεν είναι μόνο για αυτά. Είναι ναι, ρε παιδί μου, να σου λέω. Να κάνει του λίγο από το τέτοιο. Τι, γιατί, για να κάνει τα και καναπέ μα δεν τα πει. Ο είναι πιο Ταλιμπάν, ο Χαριστέα είναι πιο. Ιντελεκτουέλ. Ναι, ιντελεκτουέλ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πιο Ευρωπαίο από ό,τι πρέπει για να έχει γίνει με το τέτοιο. Α πούμε, ο Χαριστέα έχει γίνει περιστατικό στο... στα 3-5 πηγάδια, λέω αυτό και κλείνει Βασίλη. Πέρυσι το καλοκαίρι. Πού είναι πρώτη μέρα. Σίγουρο. Ναι, πού είναι. Πού είναι... Για πες. Ναι. Σωστό. Σωστό, Βασίλη. Λοιπόν, είναι οι πρώτες μέρες του. Πρώτες δύο μέρες του Άριστα Τράπεζα την Πηγάδα. Είναι οι πρώτες μέρες του Κολτσίδα στην ομάδα. Μόλις έχει έρθει, έτσι. Δεν έχει προλαβαίνει γνωστή με όλους τους ποδοσφαιριστές. Και. Κάτι του λέει ο. Του λέει ο Κολτσίδας. Του λέει. Κροάτι, του λέει. Του... Κάτι του. Του είπε, παιδί μου, τέλος πάντων. Και λέει Μιλούνοβιτς, που έφυγε μετά, βέβαια. Και του λέει. Δεν είμαι, λέει, Κροάτι, Σέρβου είμαι. Ο Χαριστέας, ας πούμε, θα το έλεγε εντάξει, οκ. Okay. Και γυρνάει ο Κολτζίδας και του λέει. Και... Με την γνωστή του, έτσι. Προφανώς λόγω της καταγωγής του άνθρωπος, έτσι. Και του λέει. Και πού να το ξέρω, λέει. Είμαστε φίλοι, πηγαίναμε για καφέ. Απλά, ναι. Απλά πράγματα, ρε φίλοι. Ναι. Ξεκάθαρα. Οκ. Okay. Εντάξει, για να το λες, ρε φίλε. Ο οποίος Μιλούνοβιτς, ένα ωραίο πρωινό πάνω στα 3-5 πηγάδια, έψαχνε εμένα.
Όπα. Γιατί. Έχει γίνει τώρα που έφυγε, μπορούμε να το πούμε. Είναι ναι. Αυτές οι ωραίες ιστορίες που βγαίνουν από, το... από την τριβή μας με τις ομάδες. Γιατί το προηγούμενο βράδυ αργά έχει ανα... έχει... έχουμε την ενημέρωση του Άρης έχει κλείσει το Μιτζέν Μπάσα. Ο Μιτζέν Μπάσα, έτσι. Λοιπόν, από το Κόσοβο. Λοιπόν. Εκεί αυτό τον Μπάσα δεν λες τώρα, ναι, 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 αυτό τον Μπάσα. Ναι. Το Κόσοβο κτλ. Έχω ψάξει εγώ για να το κάνω ένα αφιέρωμα, δηλώσει κτλ. Κουλουβού. Είχε πει ότι εγώ θέλω να παίξω μια φορά. Έπαιζε Αλβανία-Σερβία παιχνίδι. Θέλω, λέει, να παίξω, λέει, με τους Σέρβους γιατί σκοτώσαν το θείο μου. Ναι. Τον εφήλιο τότε κτλ. Λοιπόν, και δεν θέλω. Και αν είναι να μείνω στο γήπεδο, θα μείνω στο γήπεδο. Λέει, αν μείνω εκεί. Ναι. Και την άλλη μέρα το πρωί, εντωμεταξύ, εγώ έχω μάθει στο πρωινό της ομάδας στο ξενοδοχείο. Ότι ο παπάς μου λέει να σκόψει το θείο του Μπάσα. Επειδή. Φαντάζεσαι. Πω, πω, φίλε. Να ξέρετε. Πάμε πακέτο η εκπομπή. Να ξέρετε το μεταξύ ότι οι ποδοσφαιριστές ή οι μπασκετμπολίστες τα διαβάζουν όλα. Δεν αφήνουν τίποτα. Όχι όλοι, αλλά είναι αρκετή ασυμβολία. Ναι. Είναι το ψωμί του site εφημερίδα. Ναι, ειδικά τα site τα διαβάζουν όλα. Ναι. Λοιπόν, και τσεκάρω να γράφετε κάτι για αυτούς πάντα. Λοιπόν, και έχει πέσει το μάτι του Μπαργκάν το πρωί στο κείμενο που έχω γράψει εγώ. Και το δείχνει στο Μιλούνοβιτς. Και τον έχουν πιάσει τώρα 24-25 άτομα να κολλαντρίζουν τον Μιλούνοβιτς ότι θα έρθει ο Μπάσα και θα σε σκοτώσει και θα σε κρεμάσει ανάποδα στα ποδητήρια. Και θα χτίσει το πρώτο μακάρισμα, θα σε κάνει τάκλι, θα σου πάσει τα πόδια. Ναι. Και να έχει τρελαθεί. Και εντάξει, επειδή ο άνθρωπος έχει ζήσει και ένα πόλεμο, ναι, το βλέπει διαφορετικά και το ακουμπάει και διαφορετικά αυτή η κατάσταση. Και να πηγαίνω εγώ το πρωί στην πρωινή προπόνηση και να έχει το ακολουθήτη και να μου λέει. Έλα λίγο να του λέει. Του λέω τι έγινε, λες, ψάχνω Μιλούνοβιτς. Πες του. Του λέω γιατί. Όχι, η ατάκα βασικά του Κολτσίδη ήταν το πρωί όταν πήγαινε στην προπόνηση. Καλώς στην πέτρα του σκανδάλου. Αχα. Του λέω τι έγινε. Και έρχεται και το μεταξύ την ίδια μέρα γίνεται το μπάρμπι. Το σκανδάλου το είπε ο Κολτσίδη. Έτσι ακριβώς το είπε. Καλώς στην πέτρα του σκανδάλου. Τι λέρε φίλε. Τι λέρε φίλε. Στην πέτρα του σκανδάλου. Μάλιστα. Να κουμπάτε Γιώργα Ρόι. Και μετά το ίδιο μεσημέρι, την ίδια μέρα το μεσημέρι έχει μπάρμπεκιου. Και έρχεται ο Μιλούνοβιτς. Περνάει, περνάει. Δεν με χαίρεται. Σωμάκι σου μπλάκι στο χέρι, έτσι, τέτοια φάση. Και έχει αναλάβει. Σωμάκι, ξέρει, να έχει πάρει και λίγο τη λίγδα από πάνω, έτσι. Και έχει αναλάβει ο Γιώργος Δελιζής το ψήσιμο. Και σε κάποια φάση που το ψήσιμο του μπάρμπεκιου και το ψήσιμο του Μιλούνοβιτς. Εκπληκτικό ψητά. Ναι. Και είμαστε κι εμείς, επειδή μας φωνάζουν και εμάς τους μέγα τους συναδέλφους. Και κάθε μικρό, και σε κάποια φάση είναι ο Δελιζής με το μαύρο το γυαλί και την κρυφιά την πιάστρα και σηκώνεται και λέει. Λουκά, έλα, αυτό έγραφε για αυτό που θα ήθελε να σε σκοτώσει. Μάλιστα. Ναι, μεταξύ τύρου και αχλαδιού, όπως λέγεται. Ωραία, ωραία. Αλλά είναι εντάξει, είναι ο πόλεμος και είναι... είναι λίγο ιδιαίτερο το προσεγγίζει και ο. Σιγά-σιγά μιλούμε με αυτό το μαλλί και όλα στα μασέκια. Δηλαδή, εντάξει. Με το φιλαριστό το μαλλί και με τη τέτοια. Το κούρεψε μετά. Α, το κούρεψε μετά. Το κούρεψε μετά. Το θυμάμαι, το είχε λίγο. Όχι, ο Σονάκου κουρεμένο ήρθε. Όχι, δεν ήταν από Πλατανιά που ήταν. Ναι, όχι αντάβια, όχι φιλαριστό, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά-σιγά, λε Νίκο Παπαδόπουλο. Κλείνουμε Βασίλη Καβαδία. Βασίλη Καβαδία, εσύ δίνει το OK για κάτι τέτοιο. Κοίτα. Βέβαια, εδώ υπάρχουν ερωτήματα, φίλε. Εδώ. Όπα. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Έτσι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με τη ζούγκλα του, η οποία θα ξεκινήσει σε κάποια φάση και θα τελειώσει επίσης σε κάποια φάση. Εμείς θα είμαστε ξανά αύριο εδώ στις... αλήθεια είναι αυτό. Στις 10. Παραπονές. Παραπονές της εορταστικής μας, της ονομαστικής μας εορτής. Σιγά, σιγά. Εμείς ξανά εδώ αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι και να κάνετε.